Καλησπέρα, είμαι ο Γιάκος Πολατίδης και μαζί μου σήμερα είναι ο Άρης Χατζιακόβου. Και είμαστε στο In The Game. Μαζί μας σήμερα είναι ο Παναγιώτης Καρμύρης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και όλες για τις μέρες. Χρόνια πολλά. Είναι σχόλα, βλέπω. Είμαι γεννημένος γι' αυτό. Τι κάνουμε, πώς είστε κύριε Παναγιώτη, πώς περάσατε? Πάρα πολύ καλά. Στις γιορτές. Ήρεμα, με φίλους, χαλαρά πράγματα. Λίγο κρυωμένος ήμουν και αυτές τις μέρες, οπότε όπως όλος ο κόσμος. Εσύ Άρη, πώς πέρασες γιορτές? Οικογενειακά. Όχι τρέλες. Λίγο έξω βγήκαμε με κάτι φίλους. Τα γνωστά. Μια παρόμοια φάση είμαι κι εγώ. Οι γιορτές περάσαν, μπήκαμε στο 2024. Να αρχίσουμε λίγο αναδρόμηση του 23. Πώς πήγε η χρονιά σου σαν Παναγιώτης Καρμύρης? Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά, έχω να πω. Βασικά ήταν απρόσμενα καλά. Νομίζω ότι όπως και στις περισσότερες σχολές, έτσι και στη δικιά μου, ο κόσμος πλέον αρχίζει να αγαπάει τα μαχητικά αθλήματα και να αρχίζει να τα πενοχοποιεί από πολλά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά που έκλεισε με πολλά συν και με πολύ ωραίες στιγμές. Αγωνιστικά? Αγωνιστικά καλά πήγαμε. Είχαμε συμπληρώσει κάποιες ήττες στο τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι στο overall έχουμε κάνει μια πολύ καλή παρουσία, πολύ καλή δουλειά. Είδαμε τα λάθη μας και εγώ και συνεργάτης μου. Οπότε ξεκινάμε το 24 να το διορθώσουμε για να το βάλουμε σε καινούργιες βάσεις. Παναγιώτη, έχεις έναν ή δύο χώρους? Αυτή τη στιγμή έχω δύο χώρους. Πιο παλιά είχα έναν ο οποίος ήταν πολυχώρος ουσιαστικά. Τώρα τα έχω χωρίσει, ας πούμε. Είναι ένας χώρος που είναι για γυμναστική κυρίως και που κάνουν cross training και όλο αυτό το fitness το κομμάτι. Το crossfit είναι το μοντέλο? Όχι. Είναι πιο πολύ κυκλική γυμναστική, αυτό που λέγαμε πιο παλιά. Τώρα το λένε functional. Και είναι και ο χώρος των αμυγός, και ο αμυγός χώρος μάλλον που είναι καθαρά τα μαχητικά αθλήματα. Κάνουμε MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing και πυγμαχία. Διδάσκεις εσύ ή έχεις δασκάλους? Εγώ κάνω μόνο το MMA, αλλά έχω ανθρώπους οι οποίοι κάνουν και τα υπόλοιπα αθλήματα. Μάλιστα. Πιο πολύ η σχολή τι ταμπέλα έχει? Ας πούμε, η δικιά μου σχολή είναι Brazilian Jiu-Jitsu, MMA και μετά πάει το kickbox. Να σου πω, γενικά εγώ είμαι αντίθετος στις ταμπέλες και είμαι και αντίθετος στις ονοματοδοσίες. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, τάδε team. Θεωρώ ότι μια σχολή πρέπει να έχει τα πάντα ανεξάρτητα, απλά να έχει μια κεντρική διοίκηση. Δηλαδή να ξέρει πάντα τι γίνεται και να δουλεύουν κάτω από ένα συγκεκριμένο μοντέλο και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οπότε, τουλάχιστον στη δικιά μου σχολή, εγώ το έχω δει ότι δουλεύει έτσι. Ίσως είναι και η περιοχή τέτοια, δεν μπορώ να κρίνω. Απλά γενικά εμένα δεν θέλω να έχει ταμπέλες. Δηλαδή θέλω άλλος να γουστάρει που έρχεται στο Fightbox γιατί θέλει να κάνει MMA, γουστάρει που έρχεται στο Fightbox γιατί θέλει να κάνει Brazilian. Δεν τα μιξάρω, δεν θέλω να παίρνω ταμπέλες. Να σου πω την αλήθεια, ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Εσύ τι γνωρίζεις αυτό? Ταμπέλα ως προς τι? Γιατί Fightbox είναι όνομα, δεν είναι ταμπέλα. Όχι, όπως μου είπε ο Γιάννης π.χ. ότι είναι μια σχολή Brazilian Jiu-Jitsu, αλλά κάνει και MMA, έχει και kickboxing, έχει το οτιδήποτε. Α, εννοείς να μην έχει ταυτότητα συγκεκριμένη, ας πούμε. Α, οκ. Εσύ τι γνώμη έχεις αυτό? Δεν μου προβληματίζει αυτό, είναι για μένα αποδεκτό αυτό. Εντάξει, εγώ, εμένα, επειδή οι δικές μου οι καταβολές είναι κυρίως μόνο Brazilian Jiu-Jitsu, ενώ ότι αυτό εμένα προσωπικά με τράβηξε, ας πούμε, προφανώς εγώ θέλω να είναι Brazilian Jiu-Jitsu και οτιδήποτε άλλο να χτίζονταν γύρω από αυτό. Αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Άμα το νιώθει, ότι είναι πρόβλημα, απλά πώς το σκέφτεσαι εγώ. Ας πούμε, π.χ. έχω ταμπέλα. Η σχολή μου νούμερο ένα όταν παίζουμε είναι MMA και Brazilian. Αυτό. Mm-hmm. Το kickbox μπαίνει μετά, στην πορεία θα βάλω και άλλα αθλήματα, αλλά δεν θα είναι ταμπέλα αυτό. Ναι, ότι εννοείς δεν. Ότι... Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Δεν θα είναι η ταυτότητα της σχολής. Ναι, αυτό. Όχι. Η ταυτότητα εμένα προσωπικά θέλω να είναι προς το Brazilian Jiu-Jitsu. Δηλαδή. Έτσι το νιώθω εγώ, έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν μου φαίνεται περίεργο, γιατί έχω δει και άλλες πολλές σχολές, ας πούμε, και στο εξωτερικό και σαν μοντέλο, ας πούμε, σχολής ή γυμναστηρίου να είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να έχει ένα όνομα, ας πούμε, αυτό. Και μέσα να ασχολείται με διάφορα πράγματα. Νομίζω είναι καθαρά στον ιδιοκτήτη, να το πω, στο πώς θα το διαχειριστεί. Στη διοίκηση. Γενικότερα. Ερώτηση άλλη. Στα μαχητικά πώς μπήκες? Στα πώς μαχητικά. Πώς άρχισε η ιστορία του Παναγιώτη Καρμύρη? Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία η οποία πάει αρκετά πίσω.
Εγώ μπήκα στο χώρο το 1997. Αυτό γιατί εγώ όταν γεννήθηκα είχα ένα ανατομικό πρόβλημα τέλος πάντων στα πόδια μου και έχοντας κάνει αρκετά χειρουργία σαν βρέφος, το αστράγαλός μου άρχισε να δημιουργεί κάποιες ψευδοαρθρώσεις. Οπότε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αυτό θα μου δημιουργούσε και πρόβλημα κινητικότητας. Έτσι λοιπόν ο τότε γιατρός μου συνέστησε ότι πρέπει να αρχίσω ένα άθλημα το οποίο να έχω ιδιαίτερη κινητικότητα στα πόδια μου, αλλά παράλληλα να μην αντιμετωπίζω μεγάλα προβλήματα τραυματισμών. Οπότε μου λέει ότι είτε θα ασχοληθείς με κάποια πολεμική τέχνη, είτε θα ασχοληθείς κολυμβητήριο. Από τη Λαμία που κατάγομαι, εμείς κολυμβητήριο δεν είχαμε, ήμασταν πάνω στα βουνά. Οπότε ασχολήθηκα τότε με το καράτε. Ποιο στυλ? Έκανα και κούσιν καράτε στον Κατρούλια, στο δάσκαλο τον Κατρούλια. Μετά, γιατί είδα, έχεις παίξει και Αγγλία, πώς κατέληξε εκεί, έχεις παίξει αγώνες εκεί. Πώς κατέληξε αυτό? Μετά από μια πορεία καράτε, kickboxing, πήγα ένα χρόνο φοιτητή στην Πάτρα. Αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα να σπουδάσω εδώ. Και τότε, το 2004, αν θυμάμαι καλά, 2003-2004, ξεκίνησα στα Εξάρχεια με τον δάσκαλο τον Λεμοδέτη τότε. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά να ασχολούμαστε με το MMA, δειλά-δειλά. Τότε δηλαδή φανταστείτε ότι οι μόνοι που ασχολούνταν είναι ο Δημητρίου που είχε αθλητές στο Σοκόλι, είχε αθλητές στο το Γιάννη τον Κατσαρό, τον Τριαντάφυλλο τον Μαρούγκα, ήταν ο Γιώργος ο Κατσινόπουλος, δηλαδή ήταν 10 αθλητές όλοι και όλοι. Ναι. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία, είδα το MMA, μου άρεσε πάρα πολύ. Και λόγω το ότι ήμουν φοιτητής και είχα τη δυνατότητα, μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι στο εξωτερικό για προπονήσεις και να κάνω και εδώ προπονήσεις παράλληλα. Στο εξωτερικό έκανα στην Αγγλία, στην DSG Team. Έπαιξε και αγώνες εκεί από ό,τι ξέρω. Έπαιξα, ναι. Στο εξωτερικό κάθισες, πήγες για πήγαινα ένα περίοδο. Πήγαινα 3 μήνες εκεί, 2 μήνες ανάλογα και μετά ερχόμουν πίσω εδώ. Α, οκ. Και πόσες αγώνες έπαιξε εκεί? Είχα 7 αγώνες, 5-2. 5 νίκες, 2 ήττες. Και στην Ελλάδα έπαιξες? Στην Ελλάδα έπαιξα το 15 μετά από δική σου πρόταση. Και μετά στο case, αυτό το αγώνα που Survivor, ναι, με τον... Άρα το ρεκόρ σου το επίσημο είναι 5-3. 5-3, ναι. Και στο Brazilian, πόσα χρόνια ασχολήθηκες με τον Brazilian? Γιατί είδα ότι πρόσφατα είχατε ζώνες. Στο Brazilian, τώρα είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση στο Brazilian, γιατί... Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα Brazilian, το γνώρισα μάλλον τον Brazilian, από το δάσκαλο τον Πετρόπουλο στη Λέσχη Αθηνών, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και από τους πρώτους που είχε φέρει και το Royce Gracie στην Ελλάδα για σεμινάρια, γιατί δεν είχαν και οικονομικό πρόβλημα η κατάστασή τους. Και τότε το γνώρισα δειλά-δειλά. Νομίζω ότι ήταν το 2007. Με 8 που ξεκίνησα το Brazilian, αλλά ήταν στο by side για το MMA. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανα Brazilian σαν Brazilian. Μάλιστα. Τώρα τι ζώνη έχεις? Καφέ. Καφέ, μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνεις? Είναι αρκετά. 16. 16 και ακόμα καφέ. Μάλλον πότε θα πάρεις? Φήμες λένε τώρα, κοντά. Μαγκή κάνεις? Μαγκή κάνεις, σωστή ερώτηση. Λοιπόν, όχι, θα σας πω. Μέχρι πριν 3 χρόνια, μέχρι πριν τον COVID βασικά, δεν μου άρεσε καθόλου το γκι. Η πιτζάμα. Όχι, δεν το θεωρώ. Όχι, όχι, δεν το θεωρώ. Καμία σχέση. Όχι, ποτέ δεν έλεγα για καμία πολεμική τέχνη. Δεν την έχω κοροϊδέψει έτσι. Δεν μου άρεσε εμένα τον γκί γιατί δεν μου άρεσε να με τραβάνε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το μπρος-πίσω δεν ήταν στη ιδιοσυγκρασία μου. Όμως επειδή στην καραντίνα έκανα προπονήσεις με ένα πολύ καλό μου φίλο που του άρεσε τον γκί, σιγά σιγά έτσι άρχισε να με γοητεύει και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε τώρα τον τελευταίο καιρό κάνω προπονήσεις με γκί όσο μπορώ. Μάλιστα. Εγώ είμαι τον γκί πιο πολύ. Δάσκαλος μου ήταν ο Άρης Χατζιακόβου. Νογκή, σαν μαθητής, έχω κάνει 3-4 μαθήματα εγώ και όλα, δεν με τραβάγε ποτέ. Με τεμπέλης. Δυναμικό στα γκριπ και τεμπέλης στο να κινούμε. Ερώτηση άλλη. Τα σχέδιά σου, ας πούμε, π.χ. η σχολή, καλώς κακώς, MMA παίζουν τα παιδιά σου πιο πολύ, από ό,τι έχω παρατηρήσει, και αυτούς που γνωρίζω είναι MMA ρόλοι, οι περισσότεροι δικοί σου.
τα πλάνα σου, γιατί δεν έχεις πολλούς αθλητές που παίζουν επαγγελματικά τόσα χρόνια που σε ξέρω, αν εξαιρέσω εσένα, το Θέμη που κάποτε ήταν μαθητή σου και συνεργάτη σου, και τώρα ο Μυρώτης που μπήκε στο επαγγελματικό, δεν έχεις πολλούς αθλητές που παίξαν επαγγελματικά. Υπάρχει κάποιος λόγος ή αρέσει να κατάσταση τεχνικό. Δεν ήμουν φαν των επαγγελματίων αθλητών, γιατί ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι, επειδή παίζουν ένα παιχνίδι, θεωρούν ότι γίνονται ευθύς αμέσως επαγγελματίες αθλητές. Δηλαδή δεν είναι η ίδια ενοτροπία με το εξωτερικό. Ο άλλος καβαλάει το καλάμι, όπως είπε και ο δάσκαλος ο Περιάλης σε προηγούμενη συνέντευξη. Στους 5-6 αγώνες θεωρούν ότι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως, ότι κάνουν κουμάντο στα πάντα, έχουν άποψη για τα πάντα. Όλοι πλέον θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, τύπου με 5 παιχνίδια μπαίνω στο UFC, με 3 παιχνίδια μπαίνω στο UFC, χωρίς να έχουν αντιληφθεί το πολύ βασικό ότι πρέπει όλοι να μάθουν να πουλάνε σωστά τον εαυτό τους για να μπουν στο UFC. Δηλαδή, ναι, με 5 παιχνίδια μπορεί να μπει στο UFC, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να πουλήσεις τον εαυτό σου για να μπει στο UFC. Και για να σου πω την αλήθεια, ότι εμένα αυτή η διαδικασία του, αν δεν βρω παιδιά που εκτιμάνε αυτό που τους δίνεις, δεν θα μπω στη διαδικασία ιδιαίτερα να ασχοληθώ για να σε κάνω επαγγελματία αθλητή. Γιατί το ταλέντο και η ικανότητα να είσαι αθλητής είναι κάτι το οποίο γενετικά υπάρχει σε έναν στους 10 αθλητές. Άρα στα 7 δισεκατομμύρια κόσμο που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, θεωρητικά, έτσι, 700 εκατομμύρια είναι πολύ καλοί αθλητές. Άρα είσαι ένας στα 700 εκατομμύρια, δηλαδή στατιστικά δεν είσαι κάτι. Εντάξει, εσύ σαν δάσκαλος όμως δεν έχεις κάποια βλέψη να βγάλεις αθλητή επαγγελματία και τέτοια. Όχι, να σου πω αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί ποτέ δεν είχα. Δεν το θεωρώ ταυτότητα το να βγάλεις έναν επαγγελματία αθλητή. Γιατί πολλοί στο χώρο μας μπορούν να στηριχτούν σε έναν επαγγελματία αθλητή, να τον χρησιμοποιήσουν σαν σημαία έναν επαγγελματία αθλητή, και αργότερα όταν θα αρχίσει η πτώση αυτού του επαγγελματία αθλητή, να τους πάρει μαζί. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ οι ερασιτέχνες, δηλαδή. Μ' αρέσει, ας πούμε, που στο τμήμα του MMA μου έχω 35-40 παιδιά τα οποία είναι ερασιτέχνες, είναι εραστές, γουστάρουν αυτό που κάνουν, έρχονται, κάνουν την προπόνησή τους, γουστάρουν να παίζουν ερασιτεχνικά παιχνίδια. Δηλαδή, θα σου πω το πιο απλό. Εγώ έχω στη σχολή μου ένα παλικάρι, τον Κλίμη, ο οποίος είναι 40 χρονών, έχει οικογένεια, 2 δουλειές, το παιδί δουλεύει, και όπου βρεθεί η ευκαιρία να έρθει για να παίξει ερασιτεχνικά, έρχεται γιατί γουστάρει. Ναι. Αυτό όμως που είπες λίγο ότι, ξέρεις, να κάνει καριέρα ένας επαγγελματίας αθλητής και μετά να πέσει και λες ότι σε τραβάει μαζί. Ναι, αλλά δεν θα στηριχτείς ποτέ σε έναν αθλητή. Δηλαδή, προφανώς μπορεί να είναι ένας αθλητής ο οποίος να είναι επαγγελματίας και να είναι, ξέρεις, πολύ καλός, ταλαντούχος, λένε, να πάει πάρα πολύ καλά αγωνιστικά, ρε παιδί μου. Αλλά και πολλές φορές αυτός ο αθλητής μπορεί να λειτουργεί σαν κράχτης. Έτσι, για τη σχολή, σίγουρα. Εννοείται όμως ότι αυτό γίνεται και με ερασιτέχνες αθλητές, έτσι, παρένθεση πάνω σε αυτό. Δεν είναι ότι είναι μόνο για τον επαγγελματία. Αλλά δεν υπάρχουν και άλλοι μετά οι οποίοι, από τη στιγμή που ξέρεις, έρχεται ο κράχτης που ακολουθούν από πίσω. Δηλαδή, γιατί λες ότι, εντάξει, ναι, ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα θα τελειώσει, ρε παιδί μου, η καριέρα ενός αθλητή, αν είναι επαγγελματίας. Ακόμα και ερασιτέχνης. Μπορεί να πει κάποιος μεγάλος, ακουράστηκα, ξέρω εγώ, χτύπησα, ναι, οτιδήποτε. Ο στόχος δεν είναι όμως μόνο ένας. Δηλαδή, λογικά μπορεί να ακολουθούν και κάποιοι άλλοι από πίσω. Άμα πάρω, ας πούμε, για παράδειγμα τον Γιάνγκο, είναι πάρα πολλοί αθλητές που έχουν ξεπεράσει, έχουν κάνει βήματα, έχουν πάρει νίκες κτλ. Κάποιοι έχουν φτάσει πιο ψηλά, ας πούμε, αλλά μετά υπάρχει, ξέρεις, και ένα γκρουπ από πίσω που ακολουθεί σε παρόμοια βήματα. Συμφωνώ. Απλά ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι επειδή δεν είμαστε Αμερική, δεν είμαστε Αγγλία, σε κάθε γυμναστήριο μέσα θα υπάρχουν το πολύ 2 πάρα πολύ καλοί top αθλητές, οι οποίοι καλός ή κακός θα είναι αν θες, η ταμπέλα σου, η διαφήμισή σου. Okay. Αυτή παράλληλα όμως, επειδή ακριβώς είναι 2, δεν είναι δηλαδή όπως μπαίνεις μέσα σε ένα γυμναστήριο στην Αμερική και έχει 30 πρωταθλητές. Ανάλογα την σχολή, δεν είναι όλη η σχολή. Όχι, αυτό σου λέω.
σε ένα γυμναστή, σε ένα μεγάλο γυμναστήριο. Π.χ. ήταν σου πω στο Jackson's, ωραία. Και μπαίνει σε ένα γυμναστήριο μέσα και είναι μέσα, οι μισοί είναι πρωταθλητές σε διοργανώσεις. Okay. Ωραία. Εκεί μπορεί να ισχύει αυτό που λες. Απλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι σε μία σχολή δύο άτομα, τρία άτομα και πολλές φορές και εμείς, επειδή δεν είμαστε όπως στο εξωτερικό, το βλέπουμε πολύ ρομαντικά. Ωραία. Και ο Γιάνγκος μπορεί να το επιβεβαιώσει πάρα πολλές φορές, ότι παίρνουμε τα παιδιά και τα βοηθάμε και τα στηρίζουμε και τους φτιάχνουμε την εικόνα, τους μαθαίνουμε και πώς παίζεται το παιχνίδι. Mm-hmm. Πολλές φορές. Αυτόματα έρχεται αυτό που σου, λέω, που σου είπα και πριν, ότι αν δεν μάθουν να εκτιμάνε αυτό που τους δίνεις και θεωρούν ότι αυτό που τους δίνεται το έχουν κερδίσει εξ ολοκλήρου και δεν είναι μόνοι τους εννοείς. Ακριβώς. Mm. Και εσύ μέσα, ξαφνικά εσύ μέσα στη συνιστόσα δεν υπάρχεις πουθενά, ή το γυμναστήριό σου μέσα στη συνιστόσα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό όλο μετά θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ένα σκέλος είναι αυτό. Δεύτερο σκέλος είναι ότι αυτές οι κακές συμπεριφορές, καλός ή κακός, όταν ακολουθούν κάποιοι από πίσω, 99% θα επαναληφθούν. Άρα περισσότερο μοιάζει από αυτό που λες να λες ότι δεν το προωθείς, δεν το κάνεις ενώ τόσο πολύ, περισσότερο με τη σκέψη του ότι δηλαδή περισσότερο σαν άμυνα ακούγεται, όχι σαν, δηλαδή ότι μοιάζει σαν να το, θα μπορούσε να το κάνεις, ότι θα το ήθελες, αλλά δεν το κάνεις. Όχι, όχι, ας ανησυχεί αυτό, ρε παιδί μου. Όχι, μην το βλέπεις σαν ανησυχία, είναι ότι επειδή το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει, βαριέμαι να μπαίνω στη διαδικασία της ανασυγκρότησης κάθε φορά ευθύς εξ αρχής. Ενώ να μην τη φας τη μάπα ουσιαστικά. Ναι, να ξαναμπεις μετά και λες και τι έπαθα. Okay, και πέρα από το γιατί σε μία, αν θες και μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αν και είναι λίγο κακή στη δεδομένη χρονική στιγμή, σε μία προδοσία που μπορεί να σου συμβεί από έναν αθλητή, δεν είναι μόνο η προδοσία του αθλητή. Okay. Έτσι, είναι και το πώς αυτό θα το δούνε και αυτοί που, όπως είπες, έρχονται από πίσω. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουν, ας πούμε, τη στάση του Παναγιώτη, που ξαφνικά ο Παναγιώτης την είδε καρδινάλιος και νομίζει ότι μόνος του έχει καταφέρει να έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχει αυτό που λες. Απλά, εμπειρικά μιλώντας, γιατί εντάξει, έχουμε διάφορες εμπειρίες με τέτοια θέματα, υπάρχουν κάποιοι που θα το δούνε, ξέρεις, για να κάνουν mimic την συμπεριφορά. Βέβαια, αυτό είναι ανάλογο και πώς αντιδράσει και ο ίδιος ο προπονητής σε αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, κάποιος προπονητής μπορεί να το κόψει μαχαίρι, να πει έτσι είσαι, έφυγες, κατάλαβες. Και το έχω κάνει. Και το έχει κάνει, ναι, και ξέρω ότι το έχει κάνει. Υπάρχει και η περίπτωση να δουν οι άλλοι αυτή τη συμπεριφορά. Κάποιοι να πούνε, εγώ μάλλον να τη μιμηθώ αυτή τη συμπεριφορά, αλλά και άλλοι να πούνε, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω, ξέρω εγώ. Έτσι, το έχω δει. Δεν λέω ότι είναι πάντα έτσι. Στατιστικά, εγώ αυτό που έχω δει και σε γυμναστήριο στο εξωτερικό, είναι ότι, ναι, δεν μ' αρέσει αυτή η συμπεριφορά. Αυτός που το έκανε είναι τάδε, αρχίζουν τα προσωνύμια. Μετά από λίγο χρόνο όμως, γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μία μαθηματική επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάποιος βλέπει κάτι κακό, το κράζει, ωραία, και μετά από λίγο ξαναπάει εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αν μπορούμε να το παρομοιάσουμε κάπως. Ότι βλέπουν κάτι, λένε ότι πω, κοίτα τι κάνει αυτό. Αυτός ξέρω εγώ. Πόσο κακό είναι αυτό που κάνει στο δάσκαλο ή πόσο κακό είναι αυτό που κάνει στη σχολή. Και μετά από λίγο, μόλις θα βρεθούν και αυτοί σε μία θέση ισχύως, κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι, και αυτό είναι το έτσι όπως το λες. Αυτό γίνεται. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, π.χ. τον Μπραζίλιαν, ας πούμε, θα μιλήσω σε σένα, που δεν έχεις
άμεση επαφή με το μεμέ. Έχεις επαφή με το μεμέ, αλλά όχι άμεση. Ναι, στο ναι. Βραζίλια είναι το ίδιο πράγμα εσύ και με τη μαύρη ζώνη. Φτάνει κάποιος στη μαύρη ζώνη. Καλά, δεν είναι σωστά. Και φεύγει από τη σχολή, κάνει δικιά του ομάδα, τραβάει και αθλητές. Κάνω λάθος ή όχι. Άρα με τη δικιά σου λογική δεν πρέπει ένας δάσκαλος ποτέ να δώσει μαύρη ζώνη σαν μαθητή του. Όχι, δεν είναι αυτή η λογική μου. Εγώ, ας πούμε, επειδή έχω βγάλει πολλούς επαγγελματίες, κάποιοι φύγαν από τη σχολή, συνεχίσανε, κάποιοι φύγαν, σταματήσανε. Αυτό δεν έκανε ζημιά στη σχολή. Η σχολή, όπως έφτιαξε το όνομα, υπάρχουν και συνέχεια, κάθε σεζόν, κάθε χρόνο βγαίνουν και καινούργιοι αθλητές. Αρχικά περνάνε από το στάδιο τον αεραστεχνικό, μετά θα περάσουν στο επαγγελματικό, κάποιοι θα φύγουν έξω, κάποιοι θα σταματήσουν, κάποιοι μπορεί για τα χαρακτηριστικά, αυτό που είπες εσύ πριν, να μην ταιριάζουν πλέον με την ομάδα, φεύγουν. Δεν καταστρέφεται η σχολή. Η σχολή θα καταστραφεί τώρα αν εγώ επηρεαστώ από αυτό το πράγμα, που πραγματικά δεν επηρεάζομαι, τους γράφω κανονικά όσους φεύγουν. Κατάλαβες, τους γράφω πραγματικότατα με όλη την έννοια και γελάω κιόλας και αντίθετα θέλω να πάνε και καλά, γιατί καλός κακός, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους μετά, δεν σβήνουν την ιστορία από όπου πατήσανε, ποιος τους έμαθε να περπατάει στα μαχητικά. Αυτό δεν θα το σβήσουν ποτέ. Ψιλοδιαφωνώ σε αυτό που λες. Να ξέρεις. Γιατί... Δεν συμφωνώ με τη δικιά σου την άποψη, γιατί άμα το πάμε έτσι, τότε δεν θα ασχολούμουν με αυτό. Υπάρχει και ένα, τα μαχητικά. Καλώς κακώς έχουν να κάνουν με το ρομαντικό, με ένα πιστεύω. Δηλαδή, θέλεις πάντα να γίνεις καλύτερος από αυτό που ήσαν πριν. Αν εγώ βάζω εδώ το όριο, ότι φτάνω μέχρι εδώ, αλλά επαγγελματία δεν σε κάνω γιατί θα με πουλήσεις, φίλε, τότε εντάξει. Δεν είπα ότι δεν σε κάνω επαγγελματία γιατί θα με πουλήσεις. Π.χ. το Μιρότσο, το παιδί, το βοηθάω να γίνει επαγγελματίας. Ναι. Ωραία. Η διαφορά ποια είναι όμως, ότι δεν θα σε πάρω εγώ να σε κάνω επαγγελματία. Δηλαδή, δεν θα κυνηγήσω εγώ τους ερασιτέχνες μου. Α, καλά, αυτό δεν υπάρχει ούτε από μένα. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Δεν θα κυνηγήσω εγώ τους ερασιτέχνες. Δηλαδή, ο Μιρότσος, για να γίνει επαγγελματίας, το παιδί το ζήτησε μόνος του, το κυνήγησε μόνος του και εννοείται ότι εγώ θα συνδράμω επικουρικά στη φάση αυτή. Δεν είναι ότι. Απλά δεν θα σε πάρω εγώ, δηλαδή, θα δω κάτι ότι είσαι ταλεντάκι, οκ, okay, ναι. Αλλά θα σε πάρω εγώ να σε κάνω επαγγελματία αθλητή. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες και εγώ το ίδιο πράγμα κάνω στην ουσία. Απλά εντάξει, μπορεί και λόγω περιοχής να έχω πιο πολλά παιδιά που να έρχονται να θέλουν να γίνουν επαγγελματίες. Μπορεί και αυτό που, είπαμε, αυτό που λέω πρώτα απ' όλα για την περιοχή, ζωγράφο, καλώς κακώς είναι μια πανεπιστημή πόλη. Είναι χομπίστες. Τα παιδιά είναι χομπίστες. Τα παιδιά σπουδάζουν. Κάποιος που έχει διαφορετικό μέλλον δεν θα κάτσει να κυνηγήσει τόσο πολύ. Ο Ασπρόπυρος λίγο πολύ είναι και γκέτο. Δυστυχώς έχει άσχημη εικόνα μπροστά έξω και ψιλοκαταλαβαίνω όταν μιλάω με ανθρώπους από τον Ασπρόπιο, την νεολαία. Δηλαδή, βλέπω κάποιους πιτσιρικάδες που έχεις εσύ όταν τους μιλάς και αυτά σπουδάζουν και βλέπω με τους δικούς μου που όταν τους μιλάω ότι θες να κάνεις ζωή, όπου φυσάει ο άνεμος. Και κάπου εκεί η εύκολη λύση είναι ο αθλητισμός κατά κάποιο τρόπο. Μα γι' αυτό σου είπα. Αλλά δεν το κυνηγάνε μέχρι το τέρμα. Φτάνουν μέχρι ένα επίπεδο και εκεί που πρέπει πλέον να τα δώσουν όλα, δεν είναι μαθημένοι να δώσουν κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Μα γι' αυτό σου είπα ότι εγώ είμαι και θυμάσαι επειδή το έχουμε συζητήσει και πάρα πολλές φορές ότι εμένα με ενδιαφέρει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Τώρα, εάν προκύψει κάποιο παιδί το οποίο να θέλει να δουλέψει, γιατί σου ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο το ταλέντο. Δηλαδή, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, όπως και ο Άρης, έχουμε περάσει από τις σχολές πολλά παιδιά τα οποία ήταν ταλέντα, αλλά στην πορεία δεν ήταν διατεθειμένα να δώσουν ή να θυσιάσουν πράγματα. Γιατί ο πρωταθλητισμός, γιατί ναι, μεν ο αθλητισμός είναι ένα υγιές πράγμα, αλλά ο πρωταθλητισμός είναι ένα πράγμα το οποίο σε φθείρει. Άρα θα πρέπει να θυσιάσεις πάρα πολλά πράγματα και από τη ζωή σου και από την καθημερινότητά σου, από το σώμα σου, με τραυματισμούς, με. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη. Και δεν ξέρω αν τα παιδιά είναι όλα διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Οπότε εμένα με ενδιαφέρουν πιο πολύ οι ερασιτέχνες αθλητές, αυτοί που γουστάρουν το άθλημα, γιατί εμένα μου αρέσει, ας πούμε, στη σχολή που κάθομαι και συζητάω με πιτσιρικάδες που μου λένε για το UFC και πώς την άποψή τους και. Συνεπάγει ότι το βλέπουν ρομαντικά. Μάλιστα. Εγώ λέω εντάξει, okay, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, κατά κάποιο τρόπο, όχι 100%. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ότι δεν μπορούν να περάσουν. Απλά μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν. Γιατί στο μπάσκετ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στο ποδόσφαιρο, ο κόσμος μπαίνει και μένει. Από τους χιλιάδες που περάσουν, κάποιοι μένουν και κάνουν καριέρα.
Γιατί υπάρχει το οικονομικό. Στα MMA, δυστυχώς, τα μαχητικά μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οικονομικές αποδάσεις. Κάνω λάθος ή όχι? Αν εξαιρέσουμε τώρα τα τελευταία ακόμα, χρόνια. Όχι. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, τα οποία παραδείγματα αυτή τη στιγμή. Είναι το αναλογικό όμως. Όχι, το αναλογικό είναι, αλλά είναι καινούριο το άθλημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο Αντρέας Μιχαηλίδης έπαιξε για 300 χιλιάρικα, δυστυχώς δεν τα πήρε. Υπάρχει ο Γιάννης Μπασάρ που έγινε πρωταθλητής στο Cage Warrior. Πληρώνεται εκεί το παιδί. Θα μπει στο UFC αργά ή γρήγορα. Θα πληρώνεται και εκεί πέρα. Και ο Αντρέας έχει περάσει από εκεί πέρα. Υπάρχει ο Γιάννης Παλαιολόγος που και αυτός πληρώνεται όποτε παίζει. Αθλητές που συνεχίσανε βγάζουν λεφτά. Και πέρα από αυτό βγάζουν λεφτά και με άλλους τρόπους. Υπάρχουν οι χορηγίες τους. Συμφωνώ. Υπάρχουν οι αμοιβές τους στα event. Και το επόμενο βήμα είναι και οι σχολές. Δεν είναι και τόσο καινούριο. Είναι καμιά 15 ετία κοντά τώρα πλέον το MMA. Έτσι, δεν είναι 15 ετία, μη λέμε. Οργανωμένα, οργανωμένο σαν MMA. Οργανωμένα είναι, εντάξει. Θα σου πω όμως τι γίνεται και καλός ή κακός σε εμάς, στο δικό μας το χώρο, τον επαγγελματικό, υπάρχει ένα ψεγάδι όπου είμαστε όλοι κακοχαρακτηρισμένοι. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε το ποδόσφαιρο. Ναι. Ωραία. Γίνονται όσα γίνονται. Σκοτώνονται αστυνομικοί μέσα στα γήπεδα από φωτοβολίδες, χούλιγκανς δέρνονται, μαχαιρώνονται, μπούρου μπούρου μπούρου. Το ποδόσφαιρο όμως είναι εκεί, είναι top. Γιατί? Γιατί είναι και ο κόσμος που το συντηρεί, είναι και οι χορηγοί, είναι όλο μία business. Εμείς, το MMA γενικότερα ακόμα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ωραία, είναι στα σπάργανα και έχει θέλει δουλειά για να αποχαρακτηριστεί. Δηλαδή ότι δεν είναι οι αλήτες που πάνε και δέρνονται. Θέλει δουλίτσα ακόμα. Και δεν είναι εύκολο δηλαδή να φέρεις ένα παιδί, ένας γονιός να κάνει π.χ. MMA το παιδί του. Εντάξει, μιλώντας μόνο για το MMA, αλλά τώρα... Σύγκριση λίγο με το ποδόσφαιρο και τα λέω, το ποδόσφαιρο έχει τεράστιο κοινό. Δηλαδή και το τένις δεν έχει το κοινό που έχει το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Παρόλο, βέβαια υπάρχουν, εντάξει, άμα πάνε τώρα το Gigi Pack, ξέρω εγώ, σαν παράδειγμα, ναι, αλλά τα λεφτά τα βγάζει, τα κερδίζει απ' έξω. Έτσι. Η αναλογία τώρα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, εντάξει, το μπάσκετ δεν έχει τις δόξεις που είχε παλιά, ας πούμε, αλλά αριθμητικά μιλώντας, επειδή αυτό που έλεγε ο Γιάνγκος, γι' αυτό είπα εγώ αναλογικά. Οι αθλητές που περνάνε από το ποδόσφαιρο είναι πολλές χιλιάδες, διότι δεν είναι αυτός που θα πάει ο επαγγελματίας αθλητής που θα πιάσει Α εθνική, ξέρω εγώ, και της Β εθνικής πληρώνονται. Δεν πληρώνονται και άσχημα, ας πούμε. Απλά δεν είναι διαδεδομένα. Υπάρχει Α τικής, ξέρω εγώ. Είναι πολλές κατηγορίες. Απλά δεν είναι π.χ. όπως είναι σε εμάς, δεν είναι όπως είναι π.χ. στη Ρωσία, που τα παιδιά, οι πολεμικές τέχνες είναι κομμάτι. Και προωθείται όμως. Προωθείται και προφανέστατα. Ναι. Σε εμάς, π.χ. εδώ πέρα είναι τόσες ομοσπονδίες, έχουν εμφανιστεί τόσες ομοσπονδιάρχες. Θέλει δουλειά έτσι ώστε να φανεί σωστά το άθλημα. Εντάξει, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα για τις ομοσπονδίες που πέρασε τώρα που είπες. Δεν με ενδιαφέρει και 100 ομοσπονδίες να υπήρχαν, η σχολή δεν ανεβαίνει από την ομοσπονδία. Ανεβαίνει από τον τρόπο που δουλεύει η ίδια σχολή. Συμφωνώ. Αρχίζουμε από αυτό. Mm-hmm. Άρα, όσο πιο πολλές ομοσπονδίες, αυτό τι σημαίνει? Πιο πολλούς αγώνες, η σχολή επιλέγει που θα πάει να πάει να παίξει. Συμφωνώ. Και πόσα τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Εσύ όμως μιλάς από την άποψη τη σχολή. Ναι, εγώ σου μιλάω από την άποψη όμως πώς ένας κοινός θεατής απ' έξω στον δρόμο θα δει το άθλημά σου, αν αυτές οι ομοσπονδίες δεν κάνουν δραστηριότητες έτσι ώστε να γνωρίζουν. Δηλαδή... Γιατί βλέπουμε όμως τώρα την ομοσπονδία με το επαγγελματικό αθλητισμό? Γιατί είναι κάτι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Είναι διαφορετικό. Γιατί δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Άλλο ερασιτεχνικός αθλητισμός, άλλο επαγγελματικός. Ωραία. Μα το MMA είναι το επαγγελματικό έγινε. Ναι, το... Ο θεατής δεν θα πάει ποτέ σε ερασιτεχνικό αγώνα. Δεν θα ποτέ σε κανένα πλανήτη, μέχρι και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν. Δεν ασχολείται κανείς μαζί με αυτό. Πέρα από τους γονείς που πάνε και βλέπουν τα παιδιά τους, δεν ασχολείται κανένας. Mm. Ασχολούνται όλοι με το επαγγελματικό. Άρα το παιδάκι όταν περνάει σε κατηγορίες χαμηλές, μιλάνε για επαγγελματικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός όμως αθλητισμός, η βάση του είναι ο ερασιτεχνικός. Χωρίς ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν υπάρχει επαγγελματικός.
Δεν πήγε έτσι το MMA όμως. Το MMA εντάξει, okay. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια πρέπει. Το MMA μπήκε σαν. Όχι, όχι. Για πού λες, για Ελλάδα λες, λες για, εγώ λέω παγκόσμια. Παγκόσμια, όχι, γιατί όταν ξεκίνησε το UFC δεν μπήκανε τίποτα ερασιτέχνες, ας πούμε. Δεν υπήρχε τότε ερασιτέχνη. Δεν υπήρχε ερασιτέχνικό. Τότε ήταν. Μετά όπως εξελίχθηκε, πάλι δεν υπήρχε ερασιτέχνικό. Δηλαδή έχουμε ακούσει για πόσες έχουμε ακούσει ερασιτέχνικες ομοσπονδίες στις ΗΠΑ ή έγινε το μεγάλο ερασιτέχνικό. Δηλαδή έχουμε κατευθείαν το UFC ή κάποιες άλλες παρεμφερείς επαγγελματικές μικρότερες διοργανώσεις, αλλά όχι πρωτάθλημα ερασιτέχνικο. Αυτά σου ξαναλέω, ότι στην κάθε χώρα αυτός που θα ανοίξει τους διάβλους για να εμφανιστεί ένα άθλημα, καλός ή κακός, έτσι, και ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που λειτουργεί με ένα περίεργο νομοθετικό πλαίσιο. Ωραία. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αναγκαστικά χρειάζεται μία ερασιτεχνική ομοσπονδία να δώσει τα φώτα για να μπορεί να μπει. Όχι τα φώτα, τι να, τα φώτα σιγά να τα έχει η ομοσπονδία. Ας πούμε, μία πάρα πολύ καλή κίνηση είναι αυτό που κάνει ο Αντένα τώρα, που αρχίζει και προωθεί τις ελληνικές διοργανώσεις. Προωθεί επαγγελματικές. Επαγγελματικές όμως. Προφανώς. Αλλά σου ξαναλέω όμως. Εδώ τα φώτα τα δίνει ο Αντένα όμως, δεν τα δίνει η ομοσπονδία. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κάποια ομοσπονδία. Υπάρχουν πέντε υπάρχουν με MMA. Ομοσπονδία που είναι πλήρως λειτουργική. Ο Αντένα προφανώς προβάλλει επαγγελματικές διοργανώσεις. Αλλά ένα παιδί θα πάει να παίξει MMA χωρίς να έχει ιδέα. Δεν θα έρθει σε μια σχολή. Δεν θα πάει σε ερασιτεχνικό από ερασιτεχνικό. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο άθλημα, το MMA. Η ιστορία του MMA δημιουργήθηκε. Δεν υπήρχαν ερασιτεχνικά. Τα ερασιτεχνικά στο MMA μπήκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που είπες εσύ πριν, ναι, το UFC, όταν δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε βάση δεδομένων από πού θα πάρουμε αθλητές. Πήραν αθλητές από όλα τα αθλήματα. Απλά ήταν τότε που πουλήσανε πολύ ωραία, ποιος είναι καλύτερο. Γιατί πάντα υπήρχε αυτή η κουβέντα, ποιος είναι πιο δυνατός. Ξέρεις που υπάρχει από πριν, πρέπει να υπήρχε, γιατί, στην Ιαπωνία, για το σούτο. Το σούτο, η σούτο, ναι, που αλλά δεν έγινε γνωστό έτσι όπως έγινε παγκοσμίως και δεν κυκλοφόρησε πολύ έξω. Έγινε γνωστό όταν έγινε το UFC στην Αμερική. Το αλλά UFC μετά το Pride. Από πριν γινόντουσαν, χαμός γινόταν στις... Γενικότερα όμως, αυτό σου ξανά, ότι οι χώρες της ευρύτερης Ασίας, δηλαδή Ρώσοι, οι Άπωνες, όλοι αυτοί, είχαν ένα υπόβαθρο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οπότε οι αθλητές τους πολύ εύκολα προχωρούσαν στον επαγγελματικό αθλητισμό. Έτσι. Πιο εύκολα, ναι. Ναι, προφανώς. Παρ' όλα αυτά όμως μεγαλύτερη καριέρα έχουν κάνει από οι Ηνωμένες Πολιτείες το μοντέλο που ακολουθήθηκε όπως ακολουθήθηκε εκεί παρά ναι, γιατί από Ευρώπη και είναι όμως, ξέρετε, εκεί πέρα είναι, τέτοια, είναι τελείως διαφορετική αγορά. Δηλαδή η Αμερική δουλεύει με τελείως διαφορετικά δεδομένα από ότι ο υπόλοιπος κόσμος σε πολλά πράγματα. Και πόσο μάλλον στον αθλητισμό, έτσι. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που όλοι θέλουν να πάνε να παίξουν στην Αμερική. Σε όλα τα αθλήματα. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε για... Η Αμερική είναι η διάδουσα κατάσταση του αθλητισμού. Ναι, αλλά ο κόσμος το βλέπει όμως. Δηλαδή... Ναι, γιατί εκεί πληρώνεται και είναι λογικό. Πληρώνεται γιατί ο κόσμος το βλέπει όμως. Άμα, δεν, ας πούμε, δεν βλέπει κάποιος κάτι, δεν πληρώνει αυτό σου εξηγώ κάτι, ότι... πώς θα υπάρχουν εφαρμογές. Οτιδήποτε μοντέλο φτιάξανε σε οποιοδήποτε άθλημα, βασίστηκε πάνω σε αυτό, το πώς θα πληρωθεί αυτό που βλέπουμε. Okay. Οπότε, καλός ή κακός, εξελίχθηκε. Έτσι. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι, τουλάχιστον δική μου άποψη αυτό, έτσι, θεωρώ ότι όσο υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός, μπορεί πολύ εύκολα να δουλέψει και ο επαγγελματικός αθλητισμός, μπορεί πολύ εύκολα να δουλέψουν τα πάντα. Ναι, μπορεί πιο εύκολα ίσως. Ναι, μπορεί. Θα το δούμε αυτό τα επόμενα χρόνια. Εγώ πάντως πάλι πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, μεν φτιάχνεις τις βάσεις, αλλά δεν χρειάζεται και τόσο, πώς να το πω, ο επαγγελματικός αθλητισμός πρέπει αυτό, να υπάρχει μία γραμμή. Άλλο ερασιτεχνικό, άλλο επαγγελματικό. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε πολύ. Γιατί πολλοί μπερδεύουμε ότι χωρίς το ερασιτεχνικό δεν θα κάνουμε επαγγελματικό. Μια χαρά θα κάνουμε επαγγελματικό, μια χαρά έγινε το UFC και το UFC δεν ζει από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν παίρνει, δεν υπάρχει κανένας που λέγανε ότι αυτός ήταν καλός ερασιτέχνης, κάτσε να τον πάρω.
Είναι εμπορικός αθλητής, έχει καλό ρεκόρ, επαγγελματικό παίζει. Το ερασιτεχνικό, 90% των αθλητών στο UFC. Τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιοι που κάνουν καριέρα στο ερασιτεχνικό. Οι περισσότεροι δεν υπήρχαν ερασιτέχνες. Στο ερασιτεχνικό τι είναι? Οι περισσότεροι MMR δεν υπήρχαν ερασιτέχνες MMR. Ναι, ερασιτεχνικό πρόσωπο. Να κάνουμε MMA ερασιτεχνικό. Ναι. Μπορεί ερασιτεχνικό. Να κάνανε κάτι άλλο. Κάτι άλλο κάνανε. Η βάση του να ήταν κάτι. Κάτι, ναι, ναι, okay, να κάτι υπήρχε. Μα γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι. Όταν λέμε ερασιτεχνικό αθλητισμό, δεν εννοούμε το να πάει να παίξει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα MMA. Ναι. Εντάξει. Ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι ο αθλητισμό ο οποίο γίνεται κατά βάση από τη δική σου τσέπη. Ναι. Ξεκάθαρα. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή το πού θα έχει δελτίο ο αθλητής, αν θα έχει δελτίο στην Χ ομοσπονδία, στην Ψ ομοσπονδία, στη Ζ ομοσπονδία. Είναι το πόσο είσαι διατεθειμένος να βάλεις λεφτά από τη δική σου τσέπη, να πας να κάνεις προπονήσεις, να πάρεις τον εξοπλισμό σου, να κάνεις τα ταξίδια σου για αγώνες, να. Όλο αυτό θεωρείται ερασιτεχνικός αθλητισμός. Ωραία, ας αφήσουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ας περάσουμε λίγο στο επαγγελματικό. Όλο ο κόσμος ξέρει ότι είσαι συνδιοργανωτής στο Kate Survivor μαζί με μένα. Πες μου, για ποιο λόγο τότε, αφού πιστεύεις τόσο πολύ στο ερασιτεχνικό, μπήκες διοργανωτής στο Kate Survivor. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε? Καταρχάς, στο Kate Survivor μπήκα γιατί είχε γίνει μία πρόταση για να κάνουμε μία κοινή συνδιοργάνωση στη Λαμία τότε. Εσείς μου τι κάνατε, όχι εγώ σε εσάς. Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Εσύ ήρθες, αυτό θέλω να σου πω, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί μπήκες, αφού πιστεύεις τόσο πολύ στο ερασιτεχνικό, στο επαγγελματικό, γιατί μπήκες? Γιατί το επαγγελματικό κομμάτι, επειδή έχω υπάρξει επαγγελματίας αθλητής, ξέρω ότι είναι ωραίο κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης. Π.χ. ας πούμε, ο Μυρότσος. Ωραία, μιας και είναι δικός μου αθλητής και μπορώ να μιλάω πολύ άντα γι' αυτόν. Όταν ξεκίνησε σαν ερασιτέχνης, έπαιξε ερασιτεχνικά παιχνίδια σε επαγγελματικές βραδιές. Ωραία. Και γενικότερα είναι ωραίο το να μπορείς να δίνεις ευκαιρίες σε νέα παιδιά να φτάσουν ψηλά. Ωραία. Οπότε γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που δούλευες τότε. Έτσι αποφάσισα και μπήκα. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι το έχω πει πολλές φορές. Το MMA, το Kate Survivor το δημιούργησε. Δεν υπήρχαν διοργανώσεις τότε πολλές επαγγελματικές. Αν υπήρχαν πολλές διοργανώσεις, υπήρχε ένα GFC. Γινόταν μία φορά το χρόνο, το 1,5. Μία, τέλος, μία αυτό φορά το χρόνο. Όλες οι οργανώσεις κάνουν μία φορά αυτό το χρόνο. Αυτό το πράγμα και αυτό πάλι ήταν όταν κάνεις ένα event το χρόνο. Γίνεται ένα event το χρόνο όπου έχει 10-15 ζευγάρια και τέλος. Άρα 30 αθλητές. Δεν μπορούν να. Μια σχολή. Είναι και το... έλειπε αυτό το πράγμα. Και μαζί θυμάμαι όταν είχε παίξει κι εσύ σε ένα podcast που είχαμε κάνει τότε, όχι podcast, πρόμα του τέτοιο, είχε πει ότι καλό είναι να υπάρχει τακτικότητα. Αυτό ήθελα να σου πω ότι όταν ξεκινήσαμε λοιπόν μετά να συνεργαζόμαστε, γιατί το πρώτο event που συνεργαστήκαμε ήταν πιλωτικό για όλους μας. Είδες που το είπαμε και μαζί ότι καλό θα είναι να κάνουμε διοργανώσεις για να μπαίνουν τα παιδιά. Το πρόβλημα λοιπόν μέχρι πρότινος ήταν ότι, μέχρι το τουλάχιστον 15-16, ήταν ότι υπήρχαν 4 διοργανώσεις, 5, οι οποίες κάνανε event, είτε τα κάνανε by side σε διοργανώσεις kickboxing, είτε κάνανε μία διοργάνωση τη χρονιά. Και αυτό ήταν, μετά χάνονταν. Δηλαδή περίμενες την επόμενη χρονιά για να ξαναπαίξεις. Ήταν στηριγμένο σε 10 άτομα, αν θες και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν λέξη. Και αυτό ήταν όλο. Και γενικότερα ήταν ένα πολύ φτωχό άθλημα στην Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι με το MMA, γιατί πολύ απλά είμαι εραστής του αθλήματος. Μ' αρέσει το άθλημα αυτό. Όπως και εσύ το ίδιο. Έτσι. Σαν επιλογές εργασίας θα μπορούσα να έχω και άλλες. Απλά μ' αρέσει ο χώρος, μ' αρέσει το άθλημα, μ' αρέσουν οι διοργανώσεις. Μ' αρέσει όλο το lifestyle του MMA. Μάλιστα. Να μην πούμε λίγο, βασικά να πούμε λίγο και θα τα ανοίξει εσύ τα πλάνα. Τα πλάνα του 24 πια είναι, δεν θα τα ανοίξω εγώ γιατί καλώς κακώς είμαι παρουσιαστής εδώ πέρα. Ποια πλάνα έχουμε? Τα πλάνα του 24 τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Καταρχάς, νούμερο ένα είδηση είναι. Συνεργαζόμαστε πλέον και με τον Αντένα.
όλα τα event που κάνουμε θα παίζουν εκεί. Cage Survivor, Submissionism, Combat Strike και το Cage Survivor Boxing. Που θα είναι ένα plus που έλεγα. Ένα plus, ναι. Το καινούριο. Το καινούριο. Ναι, έχουμε υπογράψει λοιπόν συμφωνία με τη, με τον Antenna Plus. Με την πλατφόρμα του Antenna Plus. Θα παίζουν εκεί τα. Όλα πλέον δεν θα είναι τόσο ελεύθερα στο YouTube. Θα είναι ελεύθερα στο YouTube, απλά θα ανεβαίνουν για ένα χρονικό διάστημα 6-7 μήνες στον Antenna. Μετά θα περνάει στο YouTube σε συνδρομητικό κανάλι το event. Και μετά από κάνα χρόνο θα αρχίσουν να βγαίνουν free τα παιχνίδια. Αυτό είναι μια είδηση που λέμε σήμερα. Από εκεί και πέρα, πόσα event πιστεύεις θα κάνουμε το χρόνο το 24. Εσύ τι βλέπεις έχεις, ας πούμε, π.χ. Γιατί πολλές φορές μπερδεύουν, νομίζουν ότι δεν συζητάμε. Ας πούμε, εσύ έχεις τις δικές σου σκέψεις, εγώ έχω τις δικές μου, κάνουμε κάποια meeting και βρίσκουμε. Έτσι, ας πούμε, τώρα είναι ευκαιρία να αναδεί και ο κόσμος πώς συζητάμε, ας πούμε, τι κάνουμε, πώς κλείνουμε. Λοιπόν, πόσα event θέλεις σήμερα. Παρένθεση σε όλο αυτό, το πιο αστείο που έχω συναντήσει μεταξύ μας στην εργασία, γιατί πλέον είμαστε σχεδόν 7 χρόνια συνεργάτες. Ναι, πριν από σένα να πούμε και αυτό, ήταν και ο Άρης διοργανωτής στο Cage Survivor, μαζί με άλλους 2 συνεργανωτές, τον Δημήτρη Φιδρίγο και τον Νίκο Αργυράκη. Να είναι καλά ο Τσίπρας, έφυγαν αυτοί, ήρθε αυτός. Λοιπόν. Αριστερός, να πούμε. Περίμενε, δεν το σχολίασε. Πες το, σε τρώει. Δεν σχολείω. Σε τρώει, σε τρώει. Δεν λέω τίποτα. Ωραία, πάμε λίγο. Πασόκ. Μάλιστα. Το βαθύ. Λοιπόν, το πιο αστείο για μια μεγάλη παρένθεση με αυτό είναι ότι αυτό που έχω αντιμετωπίσει αυτά τα χρόνια τα οποία συνεργαζόμαστε είναι ότι τουλάχιστον στο μεταξύ μας οι πιο πολλοί θεωρούν ότι εγώ και εσύ πρέπει να μιλάμε μία φορά την εβδομάδα και αν. Που η αλήθεια είναι ότι περισσότερο μιλάω με σένα, ας πούμε, παρά με τη σχέση μου ή με τη μάνα μου ή τον οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, που μιλάω. Ναι, γιατί έχουμε τα event. Γιατί όλη μέρα κάτι καινούριο βγαίνει μια καινούρια ιδέα δικιά σου, αν παίρνεις μου το λες. Γίνεται μια δικιά μου ιδέα καινούρια, Παναγιώτη, έχω μια τρελή ιδέα. Πέρα από αυτό, κλείνουμε συμφωνίες συνέχεια. Δουλεύουμε, μιλάμε κάθε μέρα. Πέρα από αυτό, γενικότερα υπάρχει μια διευρυμένη επικοινωνία σε όλα τα κομμάτια και εγώ έχω πάρει πολλά στοιχεία από σένα και θεωρώ ότι έχεις πάρει και εσύ στοιχεία από μένα και είναι γενικότερα αυτό σαν αποτέλεσμα της επαφής. Τώρα όσον αφορά το 24, θεωρώ λοιπόν ότι η χρονιά 1η-1η του 24 με 31-12 του 24 πάλι θα κλείσει με γύρω στα 10 event σίγουρα. Συνολικά. Ναι. Τα οποία θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι 3 event MMA, θα είναι 3-4 event kickboxing με πυγμαχία. Α, περισσότερα kickboxing με πυγμαχία κάνουν τα πολλά MMA. Είναι μεγαλύτερη η δεξαμενή. Και 3-4 και 3-4 submissionism γενικότερα, ναι. Επειδή έχουμε ξεκινήσει να βάζουμε το πρόγραμμα κάτω, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και τους προπονητές και τους αθλητές να καταλάβουν το κομμάτι και θα ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι αυτό όσον αφορά τις αμοιβές των αθλητών, γιατί υπάρχει εδώ μεγάλη κουβέντα. Πολλές φορές υπάρχουν αθλητές που έχουν παίξει και 5 φορές και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλάβει πώς πληρώνονται. Είναι ώρες-ώρες, δεν ξέρω, ή με κοροϊδεύουν όταν μιλάω με κάποιους ή όντως δεν το καταλαβαίνουν. Πλέον δεν ξέρω πού τέτοιο. Στην αρχή κάποτε έλεγα με κοροϊδεύουν. Τώρα πλέον είμαι λίγο σε φάση. Ναι, μπορεί να μην με κοροϊδεύει, μπορεί όντως να μην στροφάρει γρήγορα. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για κάποιον άνθρωπο, αλλά είναι πολλοί τέτοιοι. Πες λίγο στους ανθρώπους πώς δουλεύει η πλατφόρμα μας. Λοιπόν, επειδή κατά καιρούς έχουμε και μέσα στον COVID είχαμε κατηγορηθεί εντόνως ότι εκμεταλλευόμαστε τους αθλητές. Από ποιους? Έχουν υπάρξει ονόματα τώρα. Από σωτήρες το MMA πιο πολύ, όχι το kickboxing. Γενικότερα από σωτήρες. Kickbox admission δεν πολύ ασχοληθήκαν μαζί μας ο κόσμος. Γενικότερα από σωτήρες το μαχητικά αθλητές. Ξέρω να θυμίζει. MMA, Brazilian. Λοιπόν, τέλος πάντων κατηγορηθήκαμε ότι εκμεταλλευόμαστε τον κόσμο. Και μια πολύ καλή παρέμβαση ήταν και τότε θυμάμαι κάτι που είχε πει και ο Χιουτάκος, ο οποίος είχε μόλις γυρίσει από το εξωτερικό που έπαιζε, που λέει ότι παιδιά, λέει, ακόμα και στο εξωτερικό ισχύει η ίδια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα μας λοιπόν εμάς είναι απλή. Λέμε ότι έρχεσαι να παίξεις, εμείς θέλουμε έναν στάνταρ αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος είναι τα 5 εισιτήρια, που είναι όλο το ποσό δικό μας, και από εκεί και μετά, από το 6ο εισιτήριο,
Ο κάθε αθλητής παίρνει 10 ευρώ στο κάθε... Το λες λάθος. Παίρνει τα μισά λεφτά. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και VIP εισιτήρια. Ναι. Τα μισά λεφτά. Τα μισά λεφτά, συγγνώμη, ναι. Σωστό αυτό. Δεν έχει απολογίσει τα VIP. Στο εξωτερικό νομίζω πολύ λιγότερα λεφτά πριν να φύγει από αυτό. Όχι, οι σωτήρες, για να πούμε και αυτό, οι σωτήρες δεν δίναν ούτε το 20%. Σου λέγανε θα πωλήσει αυτό και θα πάρει ούτε το 20%. Οι σωτήρες. Δεν θα πω ονόματα, ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Και απλά γελάω με όλους αυτούς γιατί βλέπω ότι στη τελική ήρθαν στη δικιά μας πλατφόρμα, κάνουν ακριβώς τα ίδια και είναι χειρότερα από εμάς. Αλλά. Το αστείο είναι δεν λοιπόν ότι υπάρχουν διοργανωτές οι οποίοι ξεκινήσαν και είπαν ότι εμείς θα πάμε να φτιάξουμε το επαγγελματικό κομμάτι. Βγάλανε προτάσεις διθυραμβικές ότι εμείς δίνουμε λεφτά, κάνουμε, ράνουμε, δείχνουμε. Που πραγματικά, επειδή όσον αφορά το κομμάτι των οικονομικών ασχολούμαι τέρμα, αν δούνε το τι πληρώνουμε εμείς τους αθλητές, δηλαδή αν ανοίξουμε τα Excel και δούνε το τι πληρώνουν, θα λένε αποκλείεται, αυτά είναι τζάμπα λεφτά, αυτά είναι τζάμπα λεφτά, αυτά είναι τζάμπα λεφτά. Πού δίνεται. Ναι, δηλαδή π.χ. ας πούμε εμείς δίνουμε τον εξοπλισμό στους αθλητές. Δεν είναι ότι παίζει το ένα παιχνίδι, βγάλε τα γάντια σου, βγάλε τις καλαμίδες, τα παίρνει ο επόμενος. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κοστίζουν, γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πάρουμε τυχή εταιρεία και να πούμε «Α, έλα, ξέρεις, έχω event, θα μου χορηγήσεις γάντια, θα μου δώσεις γάντια, θα μου δώσεις καλαμίδες». Όλα βγαίνουν από το ταμείο. Mm. Ωραία. Οπότε πριν λίγο καιρό, πριν αρκετό καιρό μάλλον, είχαν βγει κάποιοι σωτήρες, μας είχαν κατηγορήσει, είχαν πει ότι εμείς εκμεταλλευόμαστε τους αθλητές, τους αναγκάζουμε να πουλήσουν εισιτήρια, κόβουμε το μέλλον των αθλητών γιατί πολύ απλά τους αλλάζουμε ρόλους και κάτι τέτοια. Όσον αφορά, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι όταν θες να είσαι επαγγελματίας αθλητής, πρέπει να ξέρεις να πουλάς τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να θες να μου πεις ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής. Θα πας να παίξεις στο UFC και θα μου πουλάς 5 εισιτήρια. Δηλαδή, ούτε η κοντινή σου... Έχει δίκιο σε αυτό που λες. Απλά ήθελα λίγο να κάνω εδώ πέρα να πω κάτι λίγο. Αυτό για το να πουλάς εισιτήρια. Διότι αυτή ήταν μια κουβέντα την οποία την έχω κάνει άπειρες φορές και την κάναμε τότε και με το Γιάνγκο. Γιατί η πλατφόρμα όταν ήμασταν με το Γιάνγκο που είχαμε 5 event, κάναμε συνολικά. Και τότε πληρώναμε και τρώγαμε χαστούκια. Μπράβο, ναι. Και εκεί καταλήξαμε στα εισιτήρια τα υποχρεωτικά. Να τονίσω, ναι, ότι εγώ ας πούμε σαν concept έλεγα ότι κανονικά πρέπει να πληρώνει τον αθλητή ρε παιδί μου και μετά να κόβει εισιτήρια κτλ. Γιατί θυμάμαι έκανα και συζήτηση τότε με τον Αλμπέρτο μήνα πιο πριν και μου έλεγε εσύ μου λέει όταν έπαιζα λέει στην Αγγλία που είχε μια μεγάλη διοργάνωση που είχε κερδίσει ας πούμε κτλ. Μου λέει μέχρι 10 λεπτά πριν μπω στον αγώνα που λέγα εισιτήρια απέξω. Στο Cage μου λέει πουλάγα εισιτήρια απ' έξω. Εγώ έχω παίξει την ίδια κάρτα με τον Αλμπέρτο Μίνα. Εγώ ήμουν στα pre-game φαντάσου. Okay. Και ο τύπος κυριολεκτικά αυτό που σου είπε είναι αλήθεια. Έτσι. Όταν τον είχατε φέρει τότε στην Gracie Barra που είχε πρώτο έρθει στην Ελλάδα και έκανε το σεμινάριο τότε στην Καλυθέα, στη σχολή σας. Mm-hmm. Και τα λέγαμε. Και μου είχε πει ότι εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν το γεγονός ότι πώς πρέπει να πουλάς τον εαυτό τους, να πουλάς τον εαυτό σου. Δηλαδή, όντως, που το παιδί μετά πήγε και στο UFC και λοιπά και... Και δις αγώνες, δηλαδή έχει μια ιστορία. Mm. Δεν γίνεται να θες να λέγεις επαγγελματίας αθλητής και να μην μπορείς να πουλάς τον εαυτό σου. Αυτό τι συνεπάγεται. Θες να το μεταφράσουμε σε εισιτήρια. Οκ. Okay. Θες να το μεταφράσουμε στο ότι έχεις ένα κοινό. Οκ. Okay. Για να το κάνεις αυτό όμως θα πρέπει να μπορείς να πουλάς τον εαυτό σου, να έχεις κάτι. Συμφωνώ. Εγώ απλά το λέω από την άποψη της διαδικασίας. Δηλαδή το ότι
Το ιδανικό θα ήταν, είναι η διοργάνωση, ξέρεις, πάρα πολύ ωραία και πολύ διαδεδομένη και έχει εκατομμύρια, ας πούμε, έχει δεκάδες και δεκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, ας πούμε, και αγοράζουν όλοι αυτοί οι εισιτήριο. Ναι, προφανώς εκεί πέρα δεν στέλνει στον αθλητή να πουλήσει στους φίλους του εισιτήριο, έτσι. Ναι. Προφανώς το κάνει η διοργάνωση. Θα ήταν ο κάθε αθλητής χωρίς να του πει τίποτα, με το που θα τον κλείσεις, να σου ζητήσει 50 εισιτήρια και να τα πουλήσει όλα. Το ιδανικό θα ήταν αυτό. Για το μέγεθος. Θα έβγαζα και εγώ πιο πολλά λεφτά. Ναι, θα έβγαζε και αυτός πιο πολλά λεφτά και θα πληρωνόταν σε μετρητό πλέον. Δεν θα είχε αυτό το σκέψη. Άνοιξε ότι ο Άρης θα πουλήσει 50 εισιτήρια. Το λες αναλογικά με τα δεδομένα. Αλλά όταν εγώ δίνω 5 εισιτήρια υποχρεωτικά και αυτά δεν μπορούν να μου τα πουλήσουν. Και μου έρχονται αθλητές οι οποίοι κάνουν. Θα πάμε για να μιλήσουμε λίγο για τον Brazilian, για να μην προσβάλλουμε κανέναν. Αθλητές οι οποίοι κάνουν σε 2-3 ομάδες. Δηλαδή. Είναι αθλητής της Gracie Barra, θα πάω για αλλού. Διδάσκει εκεί, διδάσκει εκεί. Είναι και δάσκαλος και μου σκάει με 2 εισιτήρια. Mm-hmm. Άρα κάπου κάτι δεν πάει καλά. Οι μαθητές σου δεν ήρθαν να σε δούνε. Mm-hmm. Οι συναθλητές σου τι κάνουνε. Κατάλαβες. Αυτούς τους αθλητές, εγώ μπορεί να είναι υψηλές ζώνες, δεν τους ήθελα στο event μου. Το λέω χήμα, δεν τους θέλω. Mm-hmm. Προτιμάω να βάλω ένα πιτσιρικά. Το Μίτσο το Μουρουζίδη να παίξει που ξέρω θα μου πουλήσει 20 εισιτήρια. Mm-hmm. Το 11χρονο παιδάκι. Μα δεν είναι όμως παράδειγμα. Προτιμάω να βάλω άσπρη ζώνη να παίξει το οποίο θα μου πουλήσει 30 εισιτήρια και θα μου πει ευχαριστώ και θα πουλήσει τα εισιτήρια του και θα βγάλει και λεφτά. Γιατί στα 30 εισιτήρια όταν πουλάει το παλικάρι θα φύγει με 2,5 εκατοστάρικα στη τσέπη του. Ξέρει πολύ καλά τι παίρνει. Είναι συνεργάτης εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι καν αθλητής, είναι συνεργάτης. Mm-hmm. Γιατί ό,τι πουλάει παίρνει. Κατάλαβες. Άρα να τις βράσω εγώ τις μαύρες ζώνες που δεν μπορούν να πουλήσουν 5 εισιτήρια, ας έχω event. Καλή το παράδειγμα ήταν το τελευταίο Submission Easy. Δεν είχαμε ούτε μια μεγάλη ομάδα. Τι εννοώ μεγάλη ομάδα. Είχαμε ομάδες, δεν είχαμε ομάδες σχολές με 50-60 εισιτήρια. Ήταν όλοι άσπρες ζώνες, άσπρες μπλε. Το main event ήταν MOV ή καφέ. Καφέ ήταν νομίζω. Καφέ MOV, κάτι τέτοιο. Όλα τα άλλα ήταν άσπρες μπλε. Και όλοι πουλήσανε 10, 20, 30 εισιτριάκια, μικρά ποσά. Άγνωστοι αθλητές πρώτη φορά παίζανε, το ζήσανε και το event βγήκε. Και αυτοί ευχαρίστηθηκαν και τα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Το αστείο είναι ότι βλέπεις παιδιά τα οποία π.χ. είναι άσπρες ζώνες, μπλε ζώνες και πιάσανε 20 εισιτήρια, 30 εισιτήρια. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι είχα ένα μπιτσιρικά που μπήκε εμβόλυμος για να καλύψει ένα κενό και. Τρεις μέρες πριν, κάτι τέτοιο. Και πουλήσει 20 εισιτήρια. 20 και ζήτησε κι άλλα μετά. Και ναι, δηλαδή είναι αυτό που σου λέω ότι πρέπει να ξέρουν να πουλάνε τον εαυτό τους. Η νέα φουρνιά το καταλαβαίνει αυτό. Και το ζει αυτό. Η παλιά φουρνιά δεν ξέρω με ποιο του εκπαίδευσε. Εσύ ήσουν υπεύθυνο. Για τον Brazilian, εσύ ήσουν υπεύθυνο. Το λέω έτσι χυμά. Τι για τον Brazilian. Γιατί δεν κατάλαβα. Εσύ ήσουν διοργανωτή. Τι ω το Catcher Vagor, εγώ ήμουν διοργανωτή. Όχι, στο Submission μιλάμε. Πώ που δούλευε το Catcher Vagor, δεν μα λέει. Δηλαδή ένα αθλητή. Πώ καταστραφήκαμε σε 5 event στο Cage. Καταστραφήκαμε γιατί. Γιατί να ξέρει ότι ό,τι και να γίνεται, κάπου πρέπει να φταί. Στο Catcher Vagor καταστραφήκαμε γιατί μπήκα στο μαχητικά, δεν ήξερα. Τότε έλεγα, εντάξει, okay, θα παίξει ο Άρης. Άρης είναι επαγγελματίας, έχει 5 αγώνες. Πάρε 3 εκατοστάρικα, πάρε 5 εκατοστάρικα. Είχαμε δώσει και 1,5 χιλιάρικο, αν θυμάσαι μαζί σου. Παραπάνω. Σε έναν αθλητή απειμήρη. Ναι. Και ο συγκεκριμένος αθλητής, βασικά περίμενε, ο αγώνας του, δεν θα πω όνομα, μας κόστησε 2.500 ευρώ. 1.000 πήρε ο Έλληνας, 1.500 πήρε ο ξένος για να έρθει να φάει ξύλο. Συν τα εισιτήρια, συν τα ξενοδοχεία, ο αγώνας του μας κόστησε 5 χιλιάρικα κοντά. Ναι, κάνω λάθος ή όχι. Έτσι, και ο συγκεκριμένος αθλητής μας έδωσε 20 εισιτήρια. Ούτε. Και τότε το εισιτήριο είχε και 15 ευρώ, δηλαδή μας έφερε 300 ευρώ. Κατάλαβες. Και λέγανε όλοι, α ναι, αλλά είναι ο τάδε, δεν με νοιάζει ποιος είναι, δεν τον θέλω το τάδε, θα βάλω ερασιτεχνικά, γι' αυτό το λόγο βάλαμε και τα ερασιτεχνικά παιχνίδια, γιατί έβλεπα ότι υπάρχουν ερασιτέχνες παιδιά, παράδειγμα Γιάκουπ, το παιδί παίζει κάτω από 50-60 εισιτήρια, δεν πέφτει ποτέ. Υπάρχουν αθλητές επαγγελματίες αυτή τη στιγμή, ο Τσιριμόκος ο Χρήστος που δίνει 250 εισιτήρια. Αυτό τι σημαίνει, φεύγει με 2,5 χιλιάρικα στη τσέπη του. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και υπήρχαν οι παλιοί αθλητές που αυτή τη στιγμή πάνε εξωτερικό παίζουν, που είναι οι super wow, 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 αλλά παίζουν έξω για 500-1000 ευρώ. Γιατί αυτά που βλέπουμε πολλές φορές έξω μπορεί να παίρνουν και 3 χιλιάρικα, αλλά πάνε 3 χιλιάρικα να σκοτωθούν. Mm-hmm. Ο Χρυστάφκης. Παίζει το Κέιτσερ Βάρα, είναι το σπίτι του, παίζει παιχνίδια που είναι στο επίπεδο του, τον προσέχουμε καλός-κακός, να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Όλες οι διοργανώσεις το κάνουν αυτό, έχουν τους ήρωές τους. Εγώ τον ήρωά μου θα τον βάλω με παιχνίδι που πιστεύω ότι θα νικήσει.
Δεν του φέρνω κρέας, πιστεύω θα νικήσει, θα είναι κοντά στο ρεκόρ. Δεν θα αδικήσω τον αντίπαλο. Εάν ο Χρήστος δεν μπορεί να νικήσει, θα χάσει. Έχουν χάσει. Να, ο Γιάκο που είναι ήρωας της διοργάνωσης. Είναι η ταμπέλα αυτή τη στιγμή. Ταμπέλες πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν όπως και το UFC. Ήταν κάποτε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ, ο Σαν Πιέρ και πάλι λέγοντας και συνέχεια αλλάζουν οι πρωταθλητές. Δεν είναι επειδή είναι πρωταθλητές, είναι επειδή πουλάνε εισιτήρια, πουλάνε pay per view. Απλά είναι διαφορετικά τα μεγέθη να καταλάβουμε. Ο Γιάκουπ, το παιχνίδι το τελευταίο που έπαιξε, έχασε το παιδί. Πουλάνε τον εαυτό του, γιατί αυτό είναι άλλο το επίπεδο στο UFC. Δηλαδή, είναι άλλα τα μεγέθη, είναι άλλα τα μεγέθη, τα οικονομικά, άλλα τα νούμερα που βλέπει ο κόσμος. Αυτό σου λέει. Αλλά και εδώ είναι μια μικρή μικρογραφία των μεγάλων διοργανώσεων. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν ο αθλητής δεν θέλει να γίνει επαγγελματίας, δεν θα παίζει στο Cage Survivor. Θα σε βάλω επειδή δεν σε ξέρω πρώτη φορά, αλλά αν δω ότι δεν μπορείς να πουλήσεις εισιτήρια, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τους κανόνες μας, χάρηκα, ευχαριστώ που ήρθες, δεν θα ξαναπαίξεις. Αν δω κάποιον, ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος που χαίρομαι να δουλεύω μαζί του και βγάζει τα μάτια σε όλους αυτούς είναι ο Μαργαρίτης. Μαργαρίτης Κάμπ από Μεσολόγγι. Το παλικάρι κάθε Combat Strike φέρνει ένα πιτσιρικά, σε κάθε Combat Strike πουλάει τα απαιτούμενα εισιτήρια. Κλείνει το στόμα σε όλους τους Αθηναίους εδώ πέρα που μου λένε: εγώ δεν μπορώ να πουλήσω. Ο άλλος από Μεσολόγγι έρχεται και μου πουλάει. Όχι 5, 10, 15, 20 εισιτήρια δίνει. Τα μισά παιχνίδια τα έχει πάρει, τα μισά τα έχει χάσει. Πάντα ευχαριστώ, πάντα στην ώρα του στη ζήγηση. Πάντα κύριος μπαίνει, κύριος φεύγει. Και έχω εδώ τους Αθηναίους και πιο πολύ το αντιμετωπίζω αυτούς που πηγαίνω έρχονται με τους σωτήρες, δηλαδή παίζουν μία σε εμάς, μία στους σωτήρες. Έρχονται και μου πουλάνε τρέλα. Ότι ναι, ξέρεις κάτι, εκεί μου πάνε έτσι. Ωραία, παίξει εκεί, μην παίξει σε μένα. Κατάλαβες. Οι κανόνες μας είναι αυτοί. Σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν. Όποιος θέλει να ακολουθήσει κανόνες είναι ευσπρόδεκτος στο Cage Survivor, είναι το σπίτι σας, είστε συνεργάτες εκεί. Όποιος δεν θέλει να σεβαστεί τους κανόνες, δυστυχώς υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν πορτοκάλια. Πηγαίνετε, παίξτε αλλού. Απλά τα πράγματα. Εμείς είμαστε, ούτε είπαμε ποτέ ότι θα είμαστε το καλύτερο event, ότι θα είμαστε μόνο επαγγελματίες. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Εμένα πάντα έλεγα το Cage Survivor δημιουργήθηκε για να κάνουν τα πρώτα βήματα οι αθλητές. Αυτή τη στιγμή κάνουν και στο ερασιτεχνικό, κάνουν και τη μεταπίδηση στο επαγγελματικό και μετά από εκεί πέρα υπάρχουν επαγγελματικές διοργανώσεις που πληρώνουν αμοιβή. Το MCP αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό event που δίνει λεφτά, δεν δίνει εισιτήρια, που και εκεί έχει υποχρέωση εισιτήριων, απλά το λένε με διαφορετικό τρόπο. Και εξωτερικό. Εξωτερικό, δόξα τω Θεώ, έχουν πάρα πολλές άκρες. Τις προάλλες ήταν εδώ και ο δάσκαλος ο Ιερού Σουπεριάλης, ο οποίος είναι και manager ταυτόχρονα. Έχουμε και συνεργασία και με αυτόν πλέον, να το ξέρει και αυτό ο κόσμος. Mm. Πέρα από τις δικές μου άκρες που έχω εγώ προσωπικά, τις άκρες του Παναγιώτη που έχει πάρα πολύ καλές άκρες στην Αγγλία, συμφωνούμε. Στην Αγγλία και στο Βέλγιο. Εγώ έχω σε όλη την Ευρώπη και κάποιες χώρες της Ασίας. Μπαίνει και ο Γιώργος Πυριάλης πλέον σαν manager του Cage Survivor, όπου το παιχνίδι ανοίγει και υπάρχουν αγώνες. Το θέμα είναι πόσο θέλουν οι αθλητές να ακολουθήσουν. Και με το Πυριάλη θα βοηθάμε και στο kickboxing, που εκεί είναι η βάση του, αλλά έχει και στο MMA. Αυτά ήθελα να πω για τους κανόνες. Απλά υπάρχει μια σύγχυση. Μέχρι σήμερα έχω ακούσει σε άτομα να λένε: εντάξει, εγώ πούλησα 30 εισιτήρια και δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Το πρόβλημα δεν είναι από εμάς, παιδιά. Εμείς πάντα δίνουμε το ποσοστά. Και όχι δίνουμε, όταν έρχεται να κάνει αυτός που κάνει λογαριασμούς μαζί μας, δίνει την αναλογία που πρέπει να μας δώσει. Τα άλλα τα κρατάει. Άρα κάπου στη πορεία σας έκλεψε. Κάπου. Είτε ο προπονητής σας, είτε ο υπεύθυνος που μάζεται τα εισιτήρια, είτε. Δεν έχει παίξει ποτέ κανένα σε εμάς να μην πάρει το ποσοστό του. Γιατί έχω ακούσει αυτά τα πράγματα από τον Ιωξιδικό ότι παίξαμε σε σένα, αλλά μας πιστόλιασες. Εγώ προσωπικά ήρθες εσύ από μένα πληρωθείς και είπα σε κάποιον: εγώ δεν πληρώνεσαι. Δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Κάπου κάποιος σας έφαγε στον δρόμο. Εάν έχετε αυτό το πρόβλημα, αν έχετε, ελάτε μιλήστε απευθείας στη διοργάνωση. Βέβαια δεν το προτιμάω. Προτιμάω να μιλάτε μέσω του δάσκαλου, γιατί η πηγή είναι ο δάσκαλος. Yeah. Αλλά αν δεν έχετε εμπιστοσύνη στο δάσκαλο, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα σας. Πρέπει να αλλάξετε ομάδα, δεν ξέρω εγώ πώς δουλεύει το σύστημα. Απλά γενικότερα. Έχει να κάνει και με το σωτήρα, αυτό που λέω, γιατί και ο σωτήρας αυτό έλεγε. Παίζουν τζάμπα οι αθλητές. Όχι, δεν παίζαν τζάμπα οι αθλητές. Οι αθλητές πληρωνόντουσαν. Ξέρουν. Ξέρεις αυτό που λες, μου θύμισε μια ιστορία που ήταν από παλιά από το Pride. Ναι. Αυτό είχε γίνει με το shootbox. Ναι, με το shootbox. Δηλαδή. Το shootbox είναι του Van der Leys. Είναι του αδερφούς, είναι παλιά ομάδα. Κοιτάξτε, τώρα ήταν στις αρχές, ας πούμε, που είχε αρχίσει να ανεβαίνει το Pride και τα λοιπά και οι Ιάπωνες είχαν πορωθεί πολύ με το Pride και θέλανε να γίνεται αυτό το event συνέχεια. Η shootbox είχε βγάλει κάποιους καλούς αθλητές, αλλά ήταν πολύ ανεκπαίδευτη στο πώς δουλεύει οικονομικά αυτό το πράγμα. Ναι. Επομένως, είχε κάνει τα κονέ ο διοικητής, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης της σχολής της shootbox και του λέγανε το Pride. Λοιπόν, θέλουμε αγώνα να παίξει ο Βάντελ. Όχι, με τον Βάντελ τα είχε καλά.
Με άλλους όμως. Και κάποιους που πήγαν μία-δύο φορές. Που ήταν πάλι. Ο πρώτος που το έκανε αυτόν ήταν ο Ρουά. Που βγήκε και, το, και τους έκραξε ότι ναι. Δεν πληρώνομαι για αυτά που προσφέρω. Τους έλεγε, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία, ας πούμε, έλεγε, ας πούμε, εδώ πέρα θα δώσω 10 χιλιάρικα, ας πούμε. Πήγαινε αυτό στη σχολή και έλεγε, ποιος θέλει να παίξει για 3 χιλιάρικα. Φαντάζομαι, αυτά γίνονται και στο εξωτερικό. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και εξωτερικού φαινόμενο. Το πιο αστείο όμως που ακούω από διοργανώσεις τώρα, ναι. Μιας και τα λέμε όλα, είναι ότι γιατί λέει να έρθω να παίξω σε εσάς, ας πούμε, που πάω σε αυτόν στη χή διοργάνωση και θα μου δώσει 200 ευρώ. Ωραία, του λέω. Και τι και μου λέει. Εντάξει, μου λέει απλά, λέει, πρέπει να πουλήσω, ξέρω εγώ, 40 εισιτήρια. Και του λες... 40-200. Να, ναι, η αναλογία δεν κοστίζει, δεν κάνει η αναλογία. Δηλαδή, στο, όχι, σου δίνει, σου βάζει ο άλλο 40 εισιτήρια υποχρεωτικά και θα πάρει 200 ευρώ. Και λέει ο άλλο εντάξει, γιατί θα πάρω 200 ευρώ. Να, αλλά θα δώσει 40, γκασμά. Εγκασμά, στο κέτσερ βάζει 40 εισιτήρια, θα πάρει 400 ευρώ. Κατάλαβες. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό. Και όμως δεν το καταλαβαίνουν. Όχι, όχι, κάνει λάθο. Εμένα το μεγαλύτερο μου. Εγώ πλέον φαντάζομαι ότι όταν κλείνω λογαριασμούς με τον οποιονδήποτε, έχω το Excel. Και το Excel παράγει τα ποσά μόνο του. Mm. Ωραία. Και όταν τους το κάνεις μαθηματικά, δηλαδή, έχω τύχει σε δάσκαλο που έχουμε κάνει αυτή την αντίστοιχη κουβέντα, να αναγκαστώ να πάρω χαρτί και να του γράψω ότι 40 επί 15 ίσον 600. Μείον 200 η αμοιβή σου, ίσον 400 που παίρνει ο διοργανωτής. Οκ. Okay. Καλά μέχρι εδώ. Καλά μου λέει. Ωραία. Αν παίξεις εμένα, εντάξει, παίρνεις εσύ σαν αθλητής από τα 800, έτσι, παίρνεις 350 ευρώ. 40 επί 20, 800. Και του βγάζω και τα ποσοστά του. Mm. Και μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι. Μα αφού αυτό λέει το χαρτί. Διέρεσέ τα. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό που λες τα απλά μαθηματικά, να ξέρεις πολλές φορές, δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Όπως ας πούμε... Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Κάνω ότι δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Κατάλαβες. Δεν θα σου πω ότι... Μπαζαριούμε λίγα λόγια. Θέλω να πάρω κάτι παραπάνω. Και δεν έχουν το σωστό τρόπο να σου ζητήσουν κάτι παραπάνω. Ναι, δεν διαφωνώ. Μπορεί. Δεν σου λέω το κίνητρο. Σου λέω όμως ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε βασικά πράγματα. Δηλαδή αυτό με τα μαθηματικά που λες. Ή ας πούμε το άλλο. Μου λένε, γιατί εμείς πλέον στο κομμάτι των εισιτηρίων το έχουμε ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Ξέρουμε δηλαδή τι εισιτήρια έχει κάθε ομάδα. Είναι αυτά τα εισιτήρια, είναι αυτή η κωδική. Δηλαδή υπάρχει Excel, ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και πώς δουλεύει η κατάσταση. Mm. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, μα όχι, μου λέει, εμένα δεν μου έδωσες τόσα, μου έδωσες λιγότερα. Και του βάζεις κάτω τα μαθηματικά και του λες τύπου, δηλαδή εγώ πήρα αυτά τα λεφτά, εσύ έφυγες, ξέρω εγώ, με 150 ευρώ από τη διοργάνωση. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν, ναι, τελικά κάπου χάθηκαν τα λεφτά. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι εκεί εμείς πρέπει λίγο να είμαστε και... Το κάπου χάθηκαν τα λεφτά, για να καταλάβω, είναι το ότι έχει γίνει μέσω των προπονητής, μάνατζερ, ότι κάποιος κάτι δάγκωσε από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλές φορές. Σου λέω, έχω τύχει σε τραπέζια με άτομα, όπως και ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Μουρζής στη σχολή, έχει τύχει και να κάθεται σόιτο απέναντι. Και του λέω εξής, κάτι είχα παίξει σε εσάς, αλλά με ρίξε τα πιστόλια, δεν πήρα ποτέ τα λεφτά μου. Και του λέω, άλλος, όχι, πληρώθηκες. Όχι, δεν πληρώθηκα, εγώ δεν πήρα ποτέ τα λεφτά μου. Και στο Cage Survivor μαζί που είχαμε κάνει στη Γλυφάδα, mm-hmm. είχαμε έναν μάνατζερ, ο οποίος το έπαιζε δάσκαλος τότε, δεν θέλω να πω όνομα, εσύ ξέρεις νομίζω, είχε φέρει 4-5 αθλητές τότε. Πληρωθήκαν όλοι, αυτός ο αθλητής που γκρίνιαζε στο τραπέζι με τον Μουρουζίδη ήταν, ο άλλος τον έφερε σαν μάνατζερ. Ο μάνατζερ πήρε όλα τα χρήματα. Η διοργάνωση μπήκε μέσα τότε και μπήκαμε μέσα, έτσι για να μην κρυβόμαστε, στο πρώτο Cage Survivor που κάναμε μαζί, μπήκαμε πόσο μέσα, 1000 ευρώ. Στο δεύτερο μπήκαμε 7 χιλιάρικα. 1000 μπήκε ο καθένας εννοείς. Στο δεύτερο μπήκαμε 7-8 χιλιάρικα. Στο τρίτο που κάναμε
Πόσο μπήκαμε, 5, 6, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα πρώτα event μας μπαίναμε μέσα και πληρώναμε. Κοίτα, νομίζω ότι η χειρότερη ήταν στο δημοψήφισμα. Στο, ναι, εκεί. Τα χιλιάρικα, ή 7 ή 8 μπήκαμε εκεί μέσα. Ναι. Ήταν το πρώτο, ήταν από τα χειρότερα και το τελευταίο μετά το δημοψήφισμα. Τα τελευταία δύο που ήταν τα New Blood που κάναμε ήταν που μας πήγαινε μία ή άλλη. Μία ή άλλη, μία ή άλλη. Μία άλλη, δεν βγάζαμε λεφτά. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, τότε πληρώσαμε τους πάντες. Έτσι, για να έχουμε κάποιοι μπορεί να έχουν ερωτήσεις. Εγώ δεν πληρώθηκα. Πληρωθήκατε, παιδιά. Κάποιος έφαγε τα χρήματά σας. Και τότε υπήρχε manager στη μέση. Τώρα, θέμα manager. Εμένα προσωπικά, σαν Γιάγκος, με συμφέρει να έχω να κάνω με ένα manager παρά με τον κάθε αθλητή ξεχωριστά ή με κάθε δάσκαλο. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι όταν λέω εγώ στο manager, κάνω αυτό, θέλω τάδε ώρα να είσαι εκεί, ο manager θα τρέχει να τους μαζέψει τους αθλητές. Όταν θα πω όμως στο δάσκαλο ή στον αθλητή, αλλά τέτοιο, πρέπει να παίρνω το καθένα ξεχωριστά. Ο manager με βοηθάει, αλλά πρέπει να του έχετε εμπιστοσύνη. Εάν δεν του έχετε εμπιστοσύνη, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ να πω κάτι πάνω. Και πρέπει αυτό να τον δοκιμάζετε. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Επειδή, εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε, έχω δει, ξέρω τα deals πώς θα κάνεις, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Αν θέλει ο δάσκαλος. Ναι. Μπορεί να το παίζει η manager ή οτιδήποτε. Μπορεί και να είναι. Ναι. Μπορεί να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να βγάλει χρήματα από τον αθλητή επειδή και καλά, εγώ του έκλεισα τον αγώνα. Το έχω κάνει. Και εγώ βγάζω από τους αθλητές μου. Ναι, εγώ τους ναι αλλά είναι ξεκάθαρο τον deal όμως. Εγώ ξεκαθαρίζω σαν Γιάννη. Γιατί να το κάνεις αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ποιος ο λόγος να το κάνεις. Δεν είναι σαφές ότι θα φοβάται να φύγει ο αθλητής. Μα θα το μάθει και θα είναι χειρότερο μετά. Ναι, ξέρω, εγώ σαν Γιάγκος ξεκάθαρα ήμουν πάντα ανέκαθεν με τους αθλητές μου. Αυτό. Εγώ παίρνω όταν παίζω με εξωτερικό 30%. Το 10% είναι της σχολής. Τι εννοώ. 10% της γωνίας που θα σου πάει, γιατί μπορεί να αντιπροσωπεύσει τους λέοντες, αλλά το 10% θα πάει στη σχολή. Το 10% θα πάει ο δάσκαλος που θα είναι στη γωνία. Μπορεί να μην είναι ο Γιάγκος, μπορεί να είναι ο Μουρουζίδης, μπορεί να είναι και εγώ, δεν ξέρω. Συναθλητής. Θα πάρει και αυτό 10%. Και 10% θα πάρω το management. Mm-hmm. Αν εγώ έχω κλείσει τον αγώνα, αν δεν είμαι εγώ ο manager και έχει υπάρξει άλλο manager, δεν θα πάρω το 10% του management, θα πάρω τα άλλα δύο. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρα σε μένα. Εγώ εξ αρχής, όταν άρχισα τη σχολή, δούλευα με αυτόν τον τρόπο. Πολλοί δάσκαλοι δεν το κάνουν αυτό. Και όταν ήρθε αυτό το κομμάτι που λες εσύ με το επαγγελματικό, τι θα βγάζει ο αθλητής και εγώ δεν θα βγάζω, και αρχίζα να κάνω αυτές τις λαμογίες. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι όμως, ότι δεν θέλει κανένας να μιλήσει στα ίσα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Έχω τύχει σε περίπτωση, γιατί εμείς δουλεύουμε πάντα με συμβόλαια. Ωραία. Ναι, τα οποία είναι κάτι σχετικό, εξής ποιο είναι το πρόβλημα στα συμβόλαια. Πολλές φορές υπογράφει ο δάσκαλος, δεν υπογράφει ο αθλητής. Ναι. Έχω τύχει και σε αυτό. Να σκάει ο αθλητής, ο δάσκαλος και να μου λέει, εδώ έχω υπογράψει εγώ, όχι ο τέτοιος. Του λέω, τι έχεις υπογράψει εσύ. Εδώ πρέπει να είναι, έκρυψα, φέρνει το συμβόλαιο, με εκεί που λέει αμοιβές, και να λείπει μία σελίδα. Δηλαδή, το έχεις διανοηθεί αυτό. Του λέω, ρε φίλε, εδώ μου λείπει μία σελίδα. Ναι, μισό λεπτό. Μπαπ και τη βγάζει και τη βάζει. Δεν κατάλαβες. Του λέω, έκανες αυτό το πράγμα, πήγες αλλού το συμβόλαιο. Υπογράφω. Ο άλλος ήδη διάβασε το συμβόλαιο. Ο αθλητής, ο γονέας, δεν ξέρω ποιος, δεν είδε ότι λείπει μία σελίδα, υπέγραψε και τη μία στον διάμεσο που λέει αμοιβή του έλειπε. Και ο δάσκαλος που έφερε μετά το συμβόλαιο, ξέχασε να το βάλει πίσω τουλάχιστον σε εμάς. Ότι να το είναι και αυτό μας. Έχω τύχει σε. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν σου βγάζουμε κεφάλαια. Έχω τύχει σε φάση που μαζεύω τα συμβόλαια από τους προπονητές, τέλος πάντων. Στην αρχή αρνείται να μου δώσει το συμβόλαιο και του λέω ότι παιδιά, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, μου φέρει το συμβόλαιο. Εμάς το συμβόλαιο είναι 7 σελίδες. Και μου φέρνει 3 σελίδες πίσω. Και λέω, τι είναι αυτό. Λείπουν οι σελίδες. Και μου λέει, ναι, μου λέει, βγάλαμε τις σελίδες για τις αμοιβές, βγάλαμε τις σελίδες. Και λέω, και τι το έδωσες έτσι. Μου λέει, ναι. Δηλαδή, του λέω, δεν κατάλαβε ότι από την παράγραφο 3 που σταμάτησες, πήγες στην παράγραφο 9. Όχι, μου λέει, τους είπα, υπέγραψε το εκεί πέρα και τέλος. Ωραία, λέω, και πού είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα αφορούν τη σχολή, λέει, δεν μπορεί να τα βλέπει ο καθένας. Μα. Κατάλαβες. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Κάποια στιγμή θα λυθούν αυτά, θα εκπαιδευτούν. Γι' αυτό κάνουμε και αυτήν την εκπομπή λίγο. Να μιλήσουμε λίγο, να καταλάβει ο κόσμος πώς δουλεύει το Cage Server. Για να σας φύγει η απορία. Πώς δουλεύει κανονικά σωστά ο κόσμος, είναι αυτό. Ο πλανήτης Γη δουλεύει έτσι. Ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να πουλήσει 5 εισιτήρια, όλο το ποσό πάει στη διοργάνωση. Από το 6ο εισιτήριο, ο αθλητής κρατάει λεφτά. Αυτό είναι. Πολύ απλό. Κάντε μαθηματικά να δείτε τι παίρνετε. Το 5 εισιτήριο όμως είναι υποχρεωτικά σε όλους τους αθλητές.
Στο kickboxing, στο ερασιτεχνικό, δεν είναι 5, είναι 6. Από εδώ και πέρα, γιατί θα παίρνουν και καλαμίδες δωρεάν μαζί τους, δηλαδή όλο τον εξοπλισμό. Άρα, στο ερασιτεχνικά, MMA και kickboxing είναι 6 υποχρεωτικά, στα επαγγελματικά είναι 5. Αυτό είναι. Είσαι επαγγελματίας, πουλάς 200 εισιτήρια σαν τον Χρήστο, φεύγεις με 2.000. Είσαι επαγγελματίας και πουλάς 4 εισιτήρια, δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ και δυστυχώς δεν θα ξαναπαίξεις το Cage Survivor. Αυτό πολύ απλά. Όσο να σε συμπαθώ, θα προσπαθήσω ή θα έρθεις για με άσχημο τρόπο να καλύψεις την κάρτα, να είσαι το κρέας για κάποιον που θέλει να σε δίνει. Τίποτα άλλο. Είμαι ξεκάθαρος, δυστυχώς. Αρέσει ή δεν αρέσει, έτσι είναι η πραγματικότητα. Για να γίνουμε επαγγελματίες, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε όχι μόνο εμείς επαγγελματικά και οι αθλητές επαγγελματικά και οι ομάδες. Δηλαδή είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχει κάποιος που έχει φάει χ. Εκτός αν είναι 2-3 άτομα που έχουν φάει χ για τις συμπεριφορές απέναντί μου ή απέναντι στον Παναγιώτη. Τίποτα άλλο. Δεν έχει να κάνει με το δεν μπορώ να πουλήσω εισιτήρια. Υπάρχουν αθλητές, υπάρχει δάσκαλος ο οποίος είναι από επαρχία και μου ήρθε Γιάνγκο. Εγώ για κάποιους αθλητές μπορώ να σου πουλήσω αυτά τα εισιτήρια. Για κάποιους όμως, επειδή έχουν οικονομικά προβλήματα, θέλω όμως να τους φέρω να παίξουν. Οκ, σεβαστώ αυτά τα παιδιά, επειδή μου το λες έτσι, θα παίξουν. Απλά δεν θα τους έχω στα νούμερο ένα που όταν φτιάχνω μια κάρτα, γιατί ως κάρτα φτιάχνεται στο σκελετό. Αυτά θα είναι που θα συμπληρώσουν. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε επαρχιώτες. Δηλαδή οι επαρχιώτες έρχονται, παίζουν. Πώς κατεβαίνουν να παίξουν στην Αθήνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μπορούν να παίξουν στο Cage Survivor. Πώς πάνε δηλαδή στο εξωτερικό να παίξουν σε ένα τουρνουά MMA, Brazilian, το ίδιο μπορούν να κάνουν και εδώ, να έρθουν με δικά τους έξοδα. Αρκεί να έχουμε συμφωνήσει από πριν αυτό το πράγμα. Και από εδώ και πέρα όλοι θα παίρνουν συμβόλαια γραπτά να υπογράφουν. Για να μην έχουμε αυτές τις κουβέντες. Γιατί κουράστηκα πλέον συνέχεια να ακούω πράγματα, να καλύπτω, να δικαιολογούμε για θέματα τα οποία δεν τα έχω κάνει, έχουν κάνει κάποιοι άλλοι κάποιες λαμογές. Γενικά όμως, αυτό που είπε και ο δάσκαλος ο Περιγιάλης προάλλης, ότι πρέπει να εκπαιδευτούν και να φύγουν από την νοοτροπία, γιατί καλώς ή κακώς εμείς έχουμε απορροφήσει, αν θες, και μια νοοτροπία από το εξωτερικό, ότι τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, π.χ. στέλνουμε το πρόγραμμα. Ζητάμε συγκεκριμένες φωτογραφίες, δηλαδή το πιο απλό πράγμα, και σου στέλνει ο άλλος τώρα φωτογραφία ό,τι να είναι. 10 πράγματα είναι ουσιαστικά, τα οποία για έναν περίεργο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν. Θες να, επειδή το σκέφτονται πονηρά, θες γιατί δεν τους φτάνει το μυαλό, okay. Δεν... Και αυτό φτιάχνεται όλα, εντάξει, okay, για την αφίσα. Είναι κάποιοι κανόνες που έχουμε. Ένα είναι η ζύγηση. Υποχρεωτική ζύγηση. Δεν με νοιάζει αν δουλεύεις, δεν με νοιάζει αν είσαι από επαρχία, δεν με νοιάζει οτιδήποτε. Εάν δεν έρθει κάποιος αθλητής στη ζύγηση, θα ζυγιστεί την επόμενη μέρα του αγώνα και θα πρέπει να είναι στα κιλά του. Αλλιώς μπορεί να κυρωθεί ο αγώνας και θα αρχίσει και με ποινή. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν έχει εγώ δουλεύω σήμερα και δεν πήρα. Γιατί αν ήταν ένα τεχνικό πρωτάθλημα, Brazilian Άρη. Πόσους αθλητές είχες στο τελευταίο τουρνά που έκανες, 700, 800? Το 18 ήταν, ναι. 701. Υπήρχε κάποιος που δεν ζυγίστηκε? Ούτε ένας. Εάν σου λέει κάποιος, ξέρεις κάτι, Άρη, εγώ δουλεύω, δεν μπορώ να έρθω. Ναι, ας πούμε ο Θάνος, ο Γκιόνης, δυστυχώς, που είναι και διαιτητής, ας πούμε, και ήταν η δεύτερη φορά που την έπαθε το παιδί, κρίμα δηλαδή. Ναι. Κινήθηκε, εγώ είχα πει να έρχει να είσαι στο στάδιο μία ώρα πριν από τη ζύγηση που βλέπετε στο πρόγραμμα, τουλάχιστον. Γιατί μπορεί να... Είχαν γίνει και κάποια National Pro όμως που ζυγιστήκαν μία μέρα πριν. Άλλο. Δουλεύει έτσι το National Pro. Ναι, όχι, είχε γίνει. Εκείνη τη μέρα, αυτός που δεν ήρθε ζυγιστή έγινε. Τι εννοείς? Δεν έπαιξε. Ακυρώνεται. Έχασε τα λεφτά του, δεν έπαιξε και τελείωσε. Ακυρώνεται. Ούτε επιστροφή χρημάτων έγινε. Όχι, εκεί ήταν ερασιτεχνικό τουρνά και έγινε αυτό. Μα σου λέω και στο Θάνο, ας πούμε, το παιδί, επειδή είχε δουλειά, ας πούμε, καθυστέρησε να έρθει και κινήθηκε πιο γρήγορα το πρόγραμμα. Εγώ είχα πει να είστε μία ώρα πιο πριν. Εκείνος ήρθε περίπου 1/4 πριν την κατηγορία του, αλλά είχε ξεκινήσει η κατηγορία 15 λεπτά πιο πριν. Ναι. Δεν έπαιξε. Έχασε την κατηγορία. Τέλος. Όταν στο ερασιτεχνικό κάνουν αυτό το πράγμα και το τηρούν, γιατί δεν το τηρούν στο επαγγελματικό? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα θα υπάρχουν πλέον και οι απαιτούμενες τιμωρίες. Προδιαγραφές και ακριβώς ότι θα πρέπει να ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες. Ό,τι άλλη απορία έχετε μπορείτε να στέλνετε είτε στο Cage Survivor, είτε σε μένα προσωπικά, είτε στο Παναγιώτη Καρμύρη. Θα σας λύσουμε όλες τις απορίες. Θα υπάρχει και το συμβόλαιο που το συμβόλαιο σας γράφει τις υποχρεώσεις σας και τις υποχρεώσεις μας προς εσάς. Δεν είναι κάτι τρομακτικό, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι απλά πράγματα. Όταν αποφασίσουμε να παίζουμε σε βραδιές, θα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Εάν δεν, και ειδικά τώρα που μπαίνουμε στον αντένα,
που τα βίντεο θα παίζουν εκεί. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει όλα να είναι προβαλή, δηλαδή όλα πρέπει να είναι στην ώρα τους. Εγώ ένα άλλο κομμάτι, το οποίο πολλοί ακόμα δεν το έχουν καταλάβει, δηλαδή Γιάνκου, μπράβο, είπες 6 ώρα και άρχισε 6 ώρα. Παιδιά, είμαι 10 χρόνια στο χώρο, 10 χρόνια δεν έχω καθυστερήσει ποτέ το event. Πάντα λέω 6 ώρα, 6 ώρα αρχίζει. Και πολλές φορές βλέπω τον παρουσιαστή ή το speaker ή τον DJ να έρθει παραπέντε, ακούει μπινελίκια από μένα. Ο παρουσιαστής μπορεί εκεί μπουρου 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 και να ξαφνικά να χάσει ένα λεπτό. Έτσι και το δω την έβαψε. Και πολλοί έχουν παρεξηγηθεί επειδή τους μίλησα άσχημα. Όχι φίλε, όπως είμαι εγώ επαγγελματίας, θα είναι όλοι επαγγελματίες. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στο event. Εγώ να προσθέσω αυτό για τη ζήγηση, διότι σε εμάς, ας πούμε, ερασιτεχνικά μιλώντας έτσι, που είναι και πολύ μεγαλύτερος όγκος αθλητών, δεν σε παίρνει, γιατί άμα δεν ζυγιστεί ένα και μετά παίξει, θα γίνει, μπορεί να γίνει μανούρα με την ολόκληρη ομάδα. Δεν έχετε. Θα σου πει ο άλλος αδικήθηκα. Κατάλαβε. Όμω δεν παίζει ούτε καν. Αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνω αυτό στο επαγγελματικό. Διότι στο επαγγελματικό είναι και διαφήμιση. Δηλαδή σε εμά είναι απλά ζυγίζεσαι να είσαι εντάξει και να μπει να παίξει. Στο επαγγελματικό έχει ζυγίσει. Έχει φωτογραφία, έχει το να πουλήσει τον εαυτό σου. Κατάλαβε. Για να ξεκινήσω, να πάμε λίγο στα basics. Μου λε, είναι διαφήμιση. Το αθλητή. Γιατί να μην το κάνει. Για να μην σου μεγαλοποιήσω τα ποσοστά. Θα σου βάλει μία κουβέντα αυτό που θέλει να πει τώρα. Το 70% των αθλητών. Δεν έχουν social media. Το 70% των αθλητών. Όχι, δεν ποστάρουν. Πρόσεξε λίγο. Σου βγάζω μια αφίσα. Ωραία. Mm-hmm. Που είναι η μούρη σου επάνω και λέει παίζεις παιχνίδι. Mm-hmm. Και δεν ποστάρουν στα δικά του social media ότι παίζω παιχνίδι. Έχω ακούσει αυτά και από μένα, στην ομάδα μου. Δηλαδή, σε άτομα, το δάσκαλε, μη με πουμψόνιο. Τι μη σε πουμψόνιο, είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Παίζεις, τι πάει να πει μη σε πουμψόνιο. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω, ότι μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία λες στον αθλητή, πρέπει να του στείλεις μήνυμα και να του πεις. Δηλαδή, εγώ έχω τύχει σε αθλητή που είναι στη σχολή μου να του στείλω μήνυμα και να του λέω είσαι χαζός. Την αφίσα σου, γιατί δεν την ανεβάζεις. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε σεμινάρια, μου φαίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για σχολεία, σεμινάρια, social media. Σε σχολές, σε αθλητές. Αυτά, έτσι ακούω. Υπάρχουν αυτά. Δεν το ξέρα. Άμα υπάρχουν, έχουμε μείνει πίσω. Σε αυτό το κομμάτι μας προσπεράσαμε. Λοιπόν, ή ας πούμε το πιο απλό πράγμα. Λένε, πλέον καλώς ή κακώς όλοι έχουν γίνει δήμονες στο πώς λειτουργούν τα social media, έχουν γίνει δήμονες στο πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι και γενικότερα πώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο. Και σου λέει ο άλλος, του βγάζεις ξέρω εγώ κάποιο βίντεο, κάτι, και σου λέει στείλ το μου να το ανεβάσω εγώ από τα δικά μου, γιατί δεν θέλω να το κάνω repost. Ρε φίλε, ξεκινάμε τα βασικά. Η διοργάνωση το έφτιαξε το βίντεο. Εννοείται ότι πρέπει και εγώ να διαφημιστώ. Αντικειμενικά, δηλαδή. Και ανάλογα κιόλας και την πλατφόρμα, θα μπει συνεργάτης και θα πρέπει να το βάλει στα social media. Ναι, σου μιλάω τώρα για αλφαβήτα. Εδώ εξηγούμε την αλφαβήτα. Βγαίνει το post σου, το poster σου και δεν το κάνεις ένα post, δεν το κάνεις μια κοινοποίηση. Να το δούνε αυτοί οι πέντε που πρέπει να πουλήσεις τα εισιτήριά σου. Δεν ανεβάζουν ένα story ότι σε 5 μέρες παίζω. Δεν ανεβάζουν ένα story από την προπόνησή τους και να αρχίζουν να κάνουν κάτι. Δηλαδή, engagement με τον κόσμο, ας πούμε. Ναι, ναι, στα social media. Ολογίες τύπου engagement, άστο. Είναι σαν να μιλάς. Δηλαδή, δεν. Π.χ. βγάζεις ένα promo βίντεο και σου λέει ο άλλος, α, εγώ θα το στείλω σε μένα να το φτιάξω εγώ. Ρε φίλε, είναι φτιαγμένο ήδη. Το κάνουμε post και το κάνεις repost σαν συνεργάτη. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω social media σοβαρά. Και βλέπεις τώρα, μπαίνεις στα social media του και οι φωτογραφίες του είναι ό,τι να είναι, που πετάει κάτι μπαλάκια σε ένα σκύλο, που είναι σαν το Δον Κιχώτη καβάλα στο άλογο και κάτι τέτοια. Μιλάμε. Εντάξει, και εκεί θέλει εκπαίδευση. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε κόσμο. Γι' αυτό το λόγο το Cage Survivor θεωρώ δεν είναι μόνο απέξετε παιχνίδια, παίξατε, φύγατε. Ρωτήστε, ζητήστε υλικό. Δίνουμε όλες τις φωτογραφίες σε όλους τους αθλητές. Βγάζουμε όλα τα βίντεο. Βγάζουμε σε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε αφίσες. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που θα κάνετε όταν κάποιοι από εσάς περάσουν στο επόμενο βήμα να βγουν εξωτερικό. Θα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις. Θα σας πληρώνουν και καλύτερα.
όταν θα κάνετε σωστή δουλειά. Και να κάνετε σωστή δουλειά από τη μία μέρα στην άλλη, και εγώ δεν ξύπνησα μία μέρα στην άλλη και είπα θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Ταξίδιψα και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές στο εξωτερικό και εγώ δεν ξέρω πόσα λάθη έχω κάνει μέχρι σήμερα, τα διορθώνω συνέχεια. Μα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και εμείς να δείξουμε τη δουλειά μας πιο σωστή και εσείς να γίνεστε πιο επαγγελματίες. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν ξέρω τώρα, εσείς σαν Άρης, ας πούμε, τι θα έχεις προτείνει, συμβούλευες να διορθώσουμε. Βασικά, θα πάμε αλλιώς, όχι. Τα 5 εισιτήρια θεωρείς είναι παράλογο ή όχι? Όχι, τα 5 εισιτήρια είναι πολύ λίγα. Μια χαρά είναι. Υπήρχαν διοργανώσεις που παίρναν 30 εισιτήρια και μου λέγανε, δεν θα πω μεγάλη διοργάνωση κιόλας. Όχι, μεγάλη 30 διοργάνωση, γιατί εγώ θα σε διαφημίσω, μου λέγανε. Σε 15 με 20 ευρώ εισιτήριο και έδινε στον αθλητή τα 3. Κατάλαβες. Από τα 15 τα 3. Ναι. Ή από τα 20 τα 4, ξέρω εγώ, ή τα 5. Είναι αστείος αριθμός. Μιλάμε, είναι αστείος αριθμός. Δεν υπάρχει συγκριτικά, δεν υπήρχε η αναλογία ενώ που κάνεις, ας πούμε. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, πας τώρα, πού να σας πω. Βασικά, για να το πω εγώ που έχω κάνει συζητήσεις μαζί σου, έχω πει ότι παίρνεις λίγα. Το κάνω γιατί νούμερο ένα, δεν το κάνω για να βγάλω λεφτά, το κάνω γιατί μου αρέσει. Μην το παρακάνουμε. Λεφτά θέλεις να βγάλεις. Θέλω να βγάλω, δεν είναι ο πρώτος μου στόχος. Α, μπράβο, σωστά. Εμένα, ο στόχος μου είναι να γίνονται event και να μην μπαίνω μέσα εγώ. Αυτό. Έχω πληρώσει πολλά λεφτά. Τα ποσά, τα τρία event που σας είπαμε, ήταν συνολικά, μπήκαμε 20 χιλιάρικα τότε μέσα σε τρία event. Πέντε κάναμε συνολικά. Ναι, τα δύο ήταν στα τρία μπήκαμε, στα δύο μια. Στα άλλα μπήκαμε κοντά στα 20-25 χιλιάρικα κάπου μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Κάποια event μπαίναμε και με το Παναγιώτη μέσα. Ποτέ δεν είπαμε σε κάποιον να αξίζει κάτι, δεν θα πληρωθείς γιατί μπήκα μέσα. Όλοι πάντα πληρωνόντουσαν. Όλα τα πληρώνουμε. Αρένα δεν είναι δικιά μας. Πληρώνουμε εκεί πέρα. Τα φώτα όταν υπήρχαν, τα πληρώναμε. Το προσωπικό που δουλεύει δεν είναι τζάμπα. Πληρώνεται όλο. Και το πιο βασικό, για να είμαστε και ξεκάθαροι με τα παιδιά από την επαρχία, είναι ότι ό,τι έχουμε συμφωνήσει με τα παιδιά από την επαρχία, με όλους τους δασκάλους, π.χ. ή το οτιδήποτε, έχουν πληρωθεί στο ακέραιο. Δεν είπαμε ποτέ σε κανένας δάσκαλος, και αλήθεια προκαλώ δημόσια αν κάποιος έχει να πει κάτι, ότι θα πάρεις π.χ. αυτά τα χρήματα ή θα είναι αυτά τα χρήματα για τα έξοδά σου ή το οτιδήποτε, έτσι. Και τελείωσε το event και δεν πήρε τα λεφτά του. Όλοι έχουν πληρωθεί, ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε συνεννοηθεί, έχουν πληρωθεί όλα στο ακέραιο. Ακόμα και απαιτήσεις και πληρωμές, αν θες, σε πράγματα τα οποία εμφανιστήκαν ως διαμαγείας μετά. Okay. Εμείς δηλαδή έχουμε δείξει δείγματα καλής συνεργασίας σε πολλούς δασκάλους οι οποίοι μας εμφάνισαν κάτι τιμολόγια, κάτι, α, ξέρεις, ήταν και αυτό, ήταν και εκείνο, ήταν και το άλλο. Okay, εντάξει, μια χαρά, τα παίρνεις τα λεφτά σου και όλα κομπλέ. Ποτέ δεν έχουμε ρίξει κανέναν, είτε στο κομμάτι αμοιβής αθλητών. Φαντάσου ότι όλοι οι αθλητές που αμείβονται cash, έτσι, που έρχονται π.χ. από το εξωτερικό να παίξουν ή το οτιδήποτε, πληρώνονται την ημέρα πριν τον αγώνα. Ούτε καν στο τέλος του αγώνα. Την ημέρα πριν τον αγώνα πληρώνονται όλοι, είναι όλα ξεκάθαρα. Και είναι και η αλήθεια ότι είμαστε η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι και ο Στέφανος Ελευθεριάδης. Δεν ξέρω για τον Στέφανο, δεν νομικά. Που είμαστε εταιρεία. Δεν είμαστε ούτε αθλητικός σύλλογος, ούτε μη κερδοσκοπικοί, ούτε τίποτα. Αυτό συνεπάγεται ΦΠΑ, λογιστές, δικηγόρους. Τα ξέρεις πολύ καλά. Μια χαρά. Τώρα ακόμα καλύτερα τα ξέρω. για διάφορους λόγους. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή δεν κάνουμε κάτι τύπου κάνουμε μία φορά το χρόνο και το κάνουμε στον αστικό μη κερδοσκοπικό σύλλογο ή κάτω Παναγίτσα, ξέρω εγώ. Όχι, παιδιά, κανονικά όλα, χαρτιά, τιμολόγια, όπως π.χ. κανένα από τα παιδιά τα οποία δουλεύει σε εμάς, δεν δουλεύει χωρίς ένσημο. Όλοι δουλεύονται, παίρνουν τα λεφτά τους κανονικά, okay. Τα ένσημά τους κανονικά και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν δουλεύουμε δηλαδή, και δεν είμαστε και από τις διοργανώσεις όπου
δουλεύουμε στηριζόμενοι στο «Α, ξέρεις κάτι, πόσους μαθητές μπορείς να φέρεις σε αυτό το event, 5, α, θα φέρω κι εγώ άλλους 5, θα δουλέψουν τζάμπα για το δάσκαλο, για τη σχολή, για την ιδέα». Κανένας δεν έχει δουλέψει τζάμπα. Κανένας. Mm-hmm. Okay. Και επειδή στο παρελθόν είχαμε κάποια προβλήματα με το κομμάτι των αμοιβών, γιατί κάποιοι θέλανε να αμοιβθούν περισσότερο, αλλά δεν το λέγαν σε εμάς, έφτανε σε παράπλευρες συνεννοήσεις κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Έτσι. Όταν έφτασε στο διατάφτα, η συνεννόηση ήταν ξεκάθαρη. Παιδιά, εμείς δίνουμε αυτά τα λεφτά, ενδιαφέρεστε. Δηλαδή είναι τελείως, τουλάχιστον στο Kate Survival μπορώ να το πω με απόλυτη σιγουριά ότι τα πράγματα είναι τελείως διάφανα. Ότι και οι αθλητές ξέρουν τι παίρνουν, μάλλον, και οι προπονητές ξέρουν τι παίρνουν οι αθλητές τους. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι με το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Όλα ό,τι έχουμε πει έχουν τηρηθεί στο έπακρο οικονομικά. Όλες οι σχέσεις εργασίας είναι ξεκάθαρες, δηλαδή δουλεύεις, ναι, έχεις το ένσημό σου, έχεις τα πάντα. Α, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν βάζω για ζώνη κανέναν για τα όμορφα του μάτια. Για ζώνη, για να παίξει κάποιος αθλητής, πρέπει να μαζέψει 2 νίκες συνεχόμενες. Άρα αυτόματα γίνεται διεκδικητής ζώνης. Από εκεί και πέρα, για να παίξει για ζώνη, θα πρέπει να υπάρχει κι άλλος ένας απέναντί του που να έχει 2 νίκες. Μόλις δημιουργούν αυτό το πράγμα, 2 αθλητές από 2 νίκες τουλάχιστον, τότε παίζουν για ζώνη. Ο πρωταθλητής, για να υπερασπιστεί τη ζώνη του, θα πρέπει να έρθει κάποιος πάλι με 2 νίκες. Όταν θα έρθει αυτός με 2 νίκες, είναι αυτόματα διεκδικητής. Εάν θέλει να διεκδικήσει τη ζώνη. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην τη διεκδικήσει, μπορεί να μην είναι το επίπεδό του ακόμα. Ή να μην θέλει απλά αυτό. Ναι, να μην θέλει. Κάποιος θέλει να παίξει για ζώνη. Ο πρωταθλητής δεν λέει όχι. Γιατί ο πρωταθλητής τη μία φορά θα μου πει όχι για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, έχω αγώνα τότε εκεί και δεν θα είμαι προετοιμασμένος, είμαι τραυματισμένος. Έχει 2 φορές ευκαιρία ο πρωταθλητής να αποφύγει τον αγώνα. Εάν τη τρίτη φορά μου πει όχι, απλά του παίρνω το τίτλο και ξαναμπαίνει άλλος. Γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιος αθλητής να είναι πρωταθλητής του Gate Survivor και να έχει κάνει συμβόλαιο στο εξωτερικό, στο Case Warrior ας πούμε, που του απαγορεύει να παίζει άλλο. Και κανένα πρόβλημα, απλά σου παίρνουμε το τίτλο, εσύ είσαι πρωταθλητής, αλλά θα έρθει καινούριος πρωταθλητής. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας, ένα παράδειγμα είναι η Ελίνα Καλιονίδου, είναι πρωταθλήτρια του Cage Survivor, δεν της πήρε ποτέ κανείς τη τίτλο, δεν τον έχασε, απλά η κοπέλα υπέγραψε με τον Bellator, έφυγε, κανένα πρόβλημα. Ήταν πρωταθλήτρια του Cage Survivor, τώρα η θέση αυτή είναι καινή. Mm. Αυτός είναι ο τρόπος για να πάρει κάποιες ζώνες. Δεν θα παίξει κανένας, μα κανένας. Έχουν περάσει και αθλητές μου, έχουν περάσει και γνωστοί μου, φίλοι, δάσκαλοι. Να παίξω για ζώνη, είμαι ο τάδε. Θα το πω, μα στα κακαλά μου ποιος είσαι, όποιος και να είσαι. Θα πρέπει να τηρήσεις τον όρο. Εδώ κάπου θα μας κόψει το Ισουρού. Δεν θα μας κόψει, δεν είπα αριάσια. Κακαλά, είναι ποντιακά το Ισουρού, δεν ξέρει το κάτω. Το Ισουρού. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει τρόπος να προσπεράσουμε τους κανόνες. Ούτε για τους αθλητές μου, ούτε για κανέναν. Δεν πάνε να μου πουλάς χιλιάδες εισιτήρια. Αν δεν έχεις μαζέψει 2 αγώνες, δεν θα παίξει η ζώνη. Τέλος. Αυτά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είμαστε θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Όπως με τους αθλητές μου, έτσι και για τα παιδιά που έρχονται να παίξουν σε εμάς. Αυτά. Θέλω να πιστεύω, ήμασταν λίγο ξεκάθαροι. Αν έχουν μείνει κάποιες απορίες στο θέμα πώς λειτουργούμε στο Cage Survivor, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μας στείλετε ένα μήνυμα, να σας στείλουμε. Υπάρχει το Cage Survivor site, όπου στο site υπάρχουν και γραμμένοι κανόνες. Εάν δεν βρίσκετε, μπορείτε να τους ζητήσετε. Έχουμε γράψει κανόνες για το κάθε άθλημα. Τώρα, η πυγμαχία είναι καινούριο άθλημα, δεν έχουμε ακόμα γραμμένους κανόνες. Θα τους ετοιμάσουμε και αυτούς, θα τους βάλουμε και αυτούς στο site. Αλλά όλα σε εμάς είναι ξεκάθαρα. Δεν αφήνουμε τίποτα στοίχη. Έχω ακούσει σε event πάλι από σωτήρες να τελειώνει το παιχνίδι και να έρχουν κορώνα γράμματα ποιος νίκησε. Κερμά, κορώνα γράμματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό στο Case Survivor να υπάρξει. Υπάρχουν κριτές, δηλαδή υπήρχαν κάποιες γκρίνες από κάποιους, με αδικήσατε, με κλέψατε. Α, το Case Survivor. Όχι, παιδιά, υπάρχουν οι ρέφεροι, οι κριτές, αυτοί αποφασίζουν. Ο Γιάνγκος και ο Παναγιώτης δεν πλησιάζει στη γραμματεία. Γι' αυτό το κομμάτι. Δεν αλλάζουν αποτελέσματα. Μετά το event έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τα αποτελέσματα. Θα σας δείξουμε ακριβώς τι έδωσε ο κάθε κριτής. Ονομαστικά υπάρχει αυτή η φόρμα. Μπορείτε να το ζητήσετε. Είναι δικαίωμά σας. Ο Γιάνγκος δεν σημαίνει ότι ο Λεμπιό, να σας πω τώρα. Ένα παράδειγμα τώρα που υπάρχει κάποια γκρίνια.
για το αποτέλεσμα της Ερυμόκος με τον Γρηγοριάδη. Ήταν πάρα πολύ κοντινό παιχνίδι. Κάποιοι είδαν, είπαν ότι ναι, νίκησε ο Γρηγοριάδης. Κάποιοι είδαν, είπαν ότι νίκησε ο Τσιριμόκος. Παιδιά, υπάρχουν κριτές. Οι κριτές το δώσανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι χάσαμε το παιχνίδι. Οι κριτές είδαν κάτι άλλο. Μετά στον αγώνα που είδα, είδα ότι ο ένα γύρο 100% ήταν δικό μα, ο ένα ήταν 100% του Γεωργιάδη. Ο τρίτο γύρο ήταν αμφιερωπόμενο. Ο κριτής μπορεί να είδε οτιδήποτε. Δεν κρίναμε επειδή είναι ο Τσιριμόκος δικό μα αθλητή. Απλά κάτι ήταν οι κριτές. Ο ένα κριτής έδωσε το Γεωργιάδη νικητή. Οι άλλοι δύο δώσαν το Τσιριμόκο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στο Κίτσερ, βέβαια. Κάποια απορία, εσύ Άρη, να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό το κομμάτι? Όχι, δεν νομίζω. Έχω δει, εντάξει, και ειδικά για αυτό που είπες για τους κριτές και τα λοιπά, ένα από τα δυσκολότερα που είχαν γίνει ήταν στο πρώτο που είχαμε κάνει μαζί, όπου είχε βγει η ισοπαλία, φίλε. Το θυμάσαι, εκεί ήταν από το main event. Ο Δημαράς μαζί με τον Καζαρό. Μπράβο. Είχα φρικάρει, διότι γιατί τα χαρτιά έρχονταν σε μένα για να κάτσω να βγάλω κάτω ποιο κέρδισε και ποιο έχασε. Τα μετράω μία. Λέω, δεν μπορεί, κάποιο λάθος έχω κάνει. Ξαναμετράω και έβγαινε ισοπαλία, φίλε. Και λέω, εντωμεταξύ ο Γιάνκος φώναζε. Τι γίνεται, τα χαρτιά, ξέρεις, γιατί πέναγε η ώρα και πρέπει να δοθούν τα αποτελέσματα. Λέω, Γιάνκο, έχουμε θέμα. Τι θέμα, λέω, έχουμε θέμα, λέω. Δεν ξέρω, ψωλικά. Είχε έρθει, τέλος πάντων, έρχεται και ο διαιτητής, κάθεται, τα βλέπουν. Ρε παιδιά, λέω, βγαίνει ισοπαλία, λέω. Μετρήσει, γιατί νομίζω κάνω λάθος. Το μετά, όχι, λέει, ισοπαλία. Ήταν το χειρότερο που μπορούσε να. Από τα χειρότερα και αυτά. Μπορεί και να γίνει, αλλά δυστυχώς έκατσε. Έκατσε αυτό το πράγμα. Είχα πάθει μεγάλη πλάκα πάντως. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Και στους κανονισμούς, αν δηλαδή. Και δεν συνεννοούνται μεταξύ τους κριτές, γιατί δεν κάθονται δίπλα. Ο ένας είναι από τη μία, ο άλλος από την άλλη, ο άλλος απέναντι. Απλά τι γίνεται. Αν δεν τους ξεκαθαρίσω ότι όπως και να έχει, βγάλε μου ένα νικητή. Ας πούμε, στο τελευταίο. Με το ζούρι, μπορείς. Μπορεί, το 10-10 υπάρχει. 10-10 δεν υπάρχει ποτέ. Σε εμάς, στο κόνσεπτ, στους κανόνες μας, δεν υπάρχει 10-10. Αυτό σου λέω. Δεν θα δώσει ποτέ 9-9 κάποιος, αλλά μπορεί να δώσει 10-8 ο ένας, 19-19 και κάπως έτσι να υπάρξουν μετρήσεις. Έτσι βγαίνει η ισοπαλία. Υπάρχει ποινή. Εκεί μπορεί να υπάρξει. Το να δώσει ο κριτής 10 στον ένα, 10 στον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση σε εμάς. Δεν υπάρχει κανονισμός. Μην ονειρεύεστε αυτό το πράγμα ότι κάποιος σας αδίκησε, κάποιος έδωσε αυτό. Μην να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι αν δεν τους πεις ότι δεν υπάρχει το 10-10, δεν. Δηλαδή σε ένα γύρο, ας πούμε, που μπορεί να σου πει ο κριτής ότι εγώ το βλέπω 50-50, δεν γίνεται αυτό. Βρες κάτι. Απ' ότι ένας ποιος είχε ένα έτσι παραπάνω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, πολλοί που έρχονται να διαιτητεύσουν σου λένε, διαβάζω τα διαβάζω, λέει, τα Unified Rules. Έτσι. Και σου λέει ότι κάποια στιγμή, όντως στα Unified Rules, σου λέει ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν είναι εισάξιοι και οι δύο αθλητές και. Και ο γύρος είναι περίπου ισόποσος, υπάρχει και το 10-10 και σκρίνουν οι υπόλοιποι γύροι το τι θα γίνει. Ωραία. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτό ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καθαρά, όπως ας πούμε σε εμάς και στο kickboxing, δεν υπάρχει αυτό το «Α, πήρα τον πόντο». Δεν υπάρχει αυτό. Είναι η συνολική εικόνα. Πόσο active είσαι, πόσα χτυπήματα περνάς, πόσο ελέγχεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθει η ρέφερη του MMA, θα εξηγήσει τους κανόνες. Κάποια στιγμή θα φέρουμε ρέφερη του πυγμαχίας, θα εξηγήσουν κανόνες. Και πάλι λέγοντας, δεν είναι δικιά μου δουλειά να μαθαίνω τους κανόνες στους μαθητές, στους μαχητές. Είναι δουλειά του ρέφερη να εξηγεί και ο αθλητής να τους ξέρει από τη σχολή του. Υπάρχουν σχολεία προπονητών, όπως υπάρχουν και σχολεία διαιτητών. Δεν είναι μόνο για τους διαιτητές αυτό. Καλό είναι να τον παρακολουθούν και οι αθλητές, να μαθαίνουν τους κανόνες. Λίγο να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι κουραστικό κεφάλαιο και υπήρχαν πολλές γκρινίες στο παρελθόν. Ότι, εγώ νίκησα. Δεν με νοιάζει, νίκησες, έχασες. Και το άλλο κομμάτι και κυριότερο. Το ότι έχασες δεν σημαίνει ότι θα ξαναπαίξεις στο event. Θα παίζεις στο event. Αρκεί να είσαι τυπικός σε όλες τις συμφωνίες μας, τις υποχρεώσεις μας. Αυτά. Θέλω να κλείσουμε λίγο εδώ το επεισόδιο, γιατί πήγε πολλή ώρα. Ευχαριστώ που ήρθες, Παναγιώτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Καλή χρονιά, με υγεία, πολλές επιτυχίες σε όλους. Υγεία και ευμάρεια. Και ηρεμία. Γεια σας.